εδώ είμαστε. Και θα είμαστε μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αν είμαστε γεροί. Χριστός και Παναγία. Χριστός Παναγία. Να σε κάνω καμπάνια. Θα είμαστε τέλη Ιουνίου. Η τελευταία εκπομπή θα έρθει ο Ντρούλινγκ ο Μπουγάτσας, αλλά το θέμα είναι θα έρθουν. Αυτό είναι το ερώτημα. Είχα κάνει μια τελευταία εκπομπή έτσι να με τα παλιά, θυμηθούμε λίγο μια ρετρό εκπομπή. Ξέρεις πώς ήταν παλιά η Μαρμίτα, πώς είναι τώρα, πώς θα είναι μετά. Η Μαρμίτα έχει την ίδια κουλτούρα. Λέξε, άμα είναι να θυμηθούν τα παλιά θα έρθει. Θα έρθουν. Άμα είναι για καζούρες και για τέτοια δεν έρθουν. Δεν έρθουν. Η δουλειά είναι να τους πειράζει. Έλα πιο εδώ είσαι τώρα. Όχι εκεί, προς τα εκεί. Εκεί πάνε κι άλλο. Εδώ είσαι. Εντάξει. Δείξε εμένα τώρα. Σκηνοθέτη. Πολύ άσχημο μίξ. Θα γίνω σκηνοθέτη στα γεράματα, ρε. Θα γίνω σκηνοθέτη στα γεράματα. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Καταρχήν, ο Βάζελος μας ειδοποίησε, είναι στη Σκόπελο, που στο διαδικτύο. Στοιχείο, είναι στη Βιλά. Σίγουρα το λαμόγιο βρήκε τζάμπα εισιτήριο, σίγουρα. Βρήκε τζάμπα φαΐ, τζάμπα στέγη και σαν καλό λαμόγιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λαμόγιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κουτραδόρο από το Βάζελο. Δηλαδή, θα φάμε τίποτα, να γεράσει τίποτα. Θα με πας μέχρι εκεί. Μπορεί να με κοιμήσει στο σπίτι σου. Έχει 4-5 φίλους, φίλες. Μια κοιμάτα σακίδιο στον νόμο. Ξέρεις ποιον μου θυμίζει. Ποιος σου θυμίζει. Εμένα μου θυμίζει το Σεραφίνο. Εμένα μου θυμίζει την ταινία Τρίτη και 13 στον Γκιονάκη. Μπράβο, σωστό. Που είχε έρθει και φορτωθεί στο Σταυρίδι. Πήγαινε στους συμμαθητές κάθε φορά. Ναι. Τον είχε αρμέξει. Ο Γκιονάκη στο Σταυρίδι. Ναι, Τρίτη και 13, σωστό. Και ο Σλαμάς είναι εδώ στο Μήλο, εδώ δίπλα, με μία φίλη του. Και με πήρε τηλέφωνο. Κώστα μου, Κώστα μου. Κωστή. Ναι, αγόρι μου. Θα μπει στο Μήλο. Αν προλάβω, Κωστή μου, θα έρθω. Κωστή, πες τον άλλο να είναι έτοιμο να ανοίξει. Αντί μία παρτέρα θα έρθω. Πες τον άλλο να είναι έτοιμο. Κωστή, έχει ένα καταπληκτικό συγκρότημα. Θα σε λαμάσει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε του χορηγού. Χαϊβάνι, α το διορθώνω εγώ. Τι, μην κάνει και το σκηνοθέτη. Ο Κουστουρίτσας είσαι να πούμε. Λοιπόν, Hardball, πού βρισκόμαστε. Είμαστε. Ελπίδος 8. Ελπίδος 8 στο τρίγωνο της Πολύχνης. Ναι. Είμαστε στα ημιτελικά. Ναι. Λοιπόν, είναι ένας τρομερός διαγωνισμός μπυρίμπας. Είναι Europa League και Champions League. Ναι. Είναι καινούριος διαγωνισμός φέτος. Ναι. Ήταν 16 όμιλοι των 4 ατόμων. Ομίλοι των 4 ατόμων. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο πήγανε Champions League. Οι δύο τελευταίοι από κάθε όμιλο πήγαν Europa League. Μονομαχίες μεταξύ τους, νοκάουτ παιχνίδια, στις δύο νίκες φυσικά. Τώρα φτάσαμε στους 8. Ναι. Πάμε για τα τελικά σε λίγες μέρες. Ναι. Τα έπαθλα, το έπαθλο δηλαδή σε κάθε διοργάνωση είναι στο Champions League είναι 1000 ο πρώτος. Ναι. Ο ηττημένος παίρνει 42 τηλεόραση χορηγία του Αμυρίδη. Ωραία, που στην Μεκά έχει τηλεόραση. Ευκαιρία, αλλά δεν γράφτηκες εσύ. Πού, γιατί ξέρω να παίζω καρδιά. Θα παίζω εγώ για σένα. Εκεί στο. Τηλεκοντρόλ δεν θα παίρνατε εκεί δυο σας. Και δεύτερον, αυτή είναι η νίκη της. Έχω ακούσει την κυκλοφορία εκεί πέρα. Και στο Europa League 500 παίρνει ο νικητής και μια 42 πάλι πλάσμα. Καμιά μεταχειρισμένη τηλεόραση πουλάει κανένα φουκαρά δεν έχει να πάρει. Φτηνά είναι όλα, ευθυνές. Δεν θέλω να βάλω παλιό κατευθείαν. Τζάπαδες. Όχι, δόσεις θέλω. Αλλά θέλουν επιστοτική κάρτα. Εγώ επιστοτική κάρτα δεν έχω. Δεν έχω, δεν γουστάρω. Με 2,5 εκατοστάρια παίρνει τηλεόραση κάτι. Δεν θέλω να βγάλω 2,5 εκατοστάρια. Θέλω να δίνω 30 ευρώ κάθε μήνα. Έχει κανένα. Έχω πολλού. Να μα με γραμμάτια. Πολλού. Πού να μα δει γραμμάτια, τραλό. Σιγά εσύ, ρε φίλε. Σιγά να που την επιτέλου λείπει ο Βάζον και θα δούμε σωστή εκπομπή. Έλα, τι λάθο εκπομπή. Λοιπόν, Κλειδαρά, Πετκανίτσα, Δελφών 101, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών. Όλε οι κυρίε, οι μικρέ, οι μεγάλε είναι ο πατέρα του, να πούμε, στο κλειδί επάνω. Φυσικά τα immobilizer και όλα αυτά τα οποία βγάζει είναι σε πολύ καλές τιμές. Ανοίγει ασανσέρ, βγάζει μέσα χοντρές, αδύνατες κτλ. Παρεξηγήθηκε μια κυρία, έφτανε τι μας είπες, λέει χοντρή κτλ. Είναι καταπληκτικό παιδί και είναι στο λόγο του, πώς το λένε, ρε παιδί μου, Κιμπάρης. Πώς το λένε, δεν υπάρχει. Μπεσαλής, τίμιος, φτηνός και πολύ καλός στην εργασία του. Ο Κιφωνίδης μας δημιουργεί μια νέα γκάμα καφέδων. Πιθανολογώ, μαθαίνω ότι θα πάει franchise στην Βαρκελόνη. Κάνει μια τέτοιο άνοιγμα. Πάει εκεί που έχει πόλεμο κάτω, του ζητήσα κάτι μεγάλα ξενοδοχεία, μυρίσανε καφέ, ζητάει εκεί. Έχει ανοίξει ένα καταπληκτικό μικρό μαγαζί πάνω στη στάση στην Μαρτίου, στρίβοντας από την Όλγα πρώτη στάση δεξιά. Είναι καταπληκτικός. Ποικιλίες καφέδων με αρώματα και κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα τι έκανα. Για να φανταστείτε κλειστό ο Κιφωνίδης από πού πήρα καφέ. Πήγα στον Κιανό Σταυρό από το μηχάνημα, έχει καταπληκτικό καφέ. Mm-hmm. Πατάς με ένα ευρώ, πήρα φουντούκι. Του Κιφωνίδη μηχάνημα είναι. Όχι, ρε.
ζεστό με το φουντούκι. Πώς ναι, ξέρω, δεν πίνω. Ρόφημα, ναι. Και δημιουργείται, ας πούμε, μια κατάσταση με αυτόν. Του λέω, βάλε μου άρωμα φουντούκι. Δεν με πετάει μέσα, πώς το λένε αυτό, το υγρό, το που είναι, πώς το λένε... Το σιρόπι αυτό. Το σιρόπι. Δεν έχει σιρόπι αυτός. Mm-hmm. Αυτός έχει άρωμα, θες φουντούκι, φουντούκι. Θες καραμέλα, καραμέλα. Θες, ξέρω εγώ ένα άρωμα βανίλια, βανίλια. Αλλά δεν πετάει μέσα το σιρόπι. Είναι, πώς το λένε... έχει ένα τρόπο που δεν σε... Χτυπώ ζάχαρο, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν θέλω εγώ να πάρω ή παίρνω κορτιζόνι ή ξέρω εγώ έχω κιλά και θέλω να χάσω κιλά, αλλά θέλω γεύση στον καφέ. Και θέλω με φουντούκι. Χωρίς ζάχαρη. Μηδέν ζάχαρη. Μπαμ σου δίνει χωρίς ζάχαρη ο Κιφωνίδης φοβερά τη γεύση. Γιατί άμα πιεις ένα καφέ πάρα πολύ πικρό, δεν κάνει ψηλά καπέλα. Είναι καφές που πικρά κτλ. Άρα λοιπόν, χωρίς να σε πετάει μέσα ζάχαρη, χωρίς μέσα να σε πετάει σιρόπι, σου δίνει και τη γεύση και είναι φανταστικός. Και επίσης στο μαγαζί επάνω που έχει η Ιωάννα, η κόρη του Κιφωνίδη, γιατί ο άλλος είναι ο γαμπρός, ο Σάκης, επάνω του που διαφημίζουμε το πρώτο μαγαζί, κάνουν και πώς το λένε αυτό, τη χοντρική. Πίνεις την φραπεδάρα σου, πίνεις το καφέ σου κτλ. Χειρομαντίες για τις γκόμενες κτλ. Και από την άλλη μεριά έχει και για το σπίτι. Δηλαδή είναι και καφετέρια και έχει ένα κομμάτι, ένα χώρο που παίρνεις σοκολάτα, φανταστική, γλυκίσματα, τα πάντα και σε πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, είπαμε για το handball, είπαμε για το κλειδαρά, είπαμε για το Κιφωνίδη. Λέμε για την κυρία Μέρη. Από μεζέ φανταστική, από μεζέ φανταστική. Από σαλάτα θες να κάνεις τα ντολμαδάκια της, τα φτιάχνει εκεί. Ντομάτα είναι από τον κήπο, τέτοιο πράγμα δηλαδή. Πάρα πολύ καλή. Από ψάρι αφρού. Φανταστικό ψάρι αυρού, ψάρι μεγάλο. Τι θες να φας, τσιπούρα, θες να φας κεφαλόπουλο, θες να φας συναγρίδα, ό,τι γουστάρεις. Και σε πολύ καλές τιμές και πολύ καλά. Το τραπέζι εκεί θα το κάνουμε. Εντάξει, το κάνουμε εκεί πέρα. Το πήρες τον άλλο τηλέφωνο. Δεν τον πήρα, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάμε. Εξήκτη μετά που λες το κρέτη, το μαγαζί, το πούλησε. Ναι, το πούλησε. Είναι στα διαδικαστικά. Είναι στα διαδικαστικά και δεν θέλω να τον ενοχλώ. Ναι. Να του στείλουμε χαιρετίσματα. Από μνημόσυνα να θέλεις. 10 ευρώ το άτομο, πας στο Κολόσογο εκεί το ταΐζεις και 1 ευρώ ο καφές, αλλά καφές τι, παχύς να πούμε και μια φουσκάλα να, σαν τον πάτο της Βάναρ Μπάρμπα και καφές φανταστικός σε γεύση, σε άρωμα κτλ. Δηλαδή με 10 ευρώ, συν 1 ευρώ το καφέ κάνεις μνημόσυνο και φαΐ και καφέ. 11 ευρώ το άτομο, πώς θα φωνάξεις, όλη την γειτονιά, 20-30 άτομα σου βγαίνει 300-350 ευρώ του κόλου. Θες γάμο, θες κηδεία. Θα τα φέρεις γκόμενα παράνομη, θα σε πάει η κυρία Μέρη απάνω στο πατάρι. Στο πατάρι επάνω, λες κυρία Μέρη, τι λέει ο άλλος, μια μέρα ένας τύπος, κυρία Μέρη. Ναι, όχι, κυρία Μέρη, 70 χρονών, καλιά καραβάνα να πούμε παλιά. Μη μας ενοχλεί κανένας. Μη μας ενοχλεί κανένας, πάνω αγόρι μου θα πας. Πάει απάνω, όλα μέλι γάλα και θέα από πάνω, βλέπεις και το ρέμα εκεί που πάμε και γυμναζόμαστε, εκεί πάμε και τρέχουμε. Μία χαραμέλι γάλα. Ο πολεμομαχίας. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα πούμε για τις εξετάσεις, δύο κουβέντες. Ο πολεμομαχίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μετατρέψει το airsoft σε επιστήμη. Διότι είναι ένας νέος τρόπος εκτόνωσης. Εγώ πάω στην πυκμαχία, πάω τρώω ξύλο από τους 25χρονους. Πάω τρέχω στο βουνό, πάω περπατάω στην παραλία. Εκτονώνομαι. Ο άλλος όμως θέλει να εκτονωθεί και με ένα άλλο τρόπο. Μπαπ! Τραβάει και στο airsoft, δεν είναι αυτά από τα paintball, βαρά με τα αρώματα, πώς είναι τα χρώματα, μπιμ, μπιμ, μπιμ κτλ. Είναι κανονική μάχη, έχει μέσα, πώς το λένε, μια πιο δυναμική έκφραση του paintball. Μπράβο, καλά το είπες. Έτσι είναι. Για τις εξετάσεις δύο κουβέντες. Εγώ θα πω στα παιδιά το εξής, γιατί έχω κάποιοι φίλους και συμμαθητές και φιλαράκια οι οποίοι, να πούμε, οι κόρες τους, οι γη τους, τώρα γράφουν πρώτη φορά εξετάσεις πανελλήνιες. Μια κουβέντα θα πω. Ό,τι διαβάσατε. Ό,τι πήρατε, ό,τι κάνατε, ας πούμε, από μελέτη. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα τώρα είναι και θέμα τύχης, τι θα πέσει κτλ. Ένα θέλω να ξέρετε. Δεν τελειώνει η ζωή, ούτε ξεκινάει η ζωή. Ακριβώς. Με την αποτυχία ή την επιτυχία. Η ζωή έχει γυρίσματα. Έχει χαρές λίγες και λύπες πολλές. Είτε περάσεις το πανεπιστήμιο στη σχολή που θέλεις, είτε δεν περάσεις το πανεπιστήμιο στη σχολή που θέλεις, να ξέρετε ότι η ζωή έχει ελάχιστες χαρές και πολλές λύπες. Άρα λοιπόν, πάμε να δώσουμε τη μάχη μας, να δώσουμε το μάθημά μας. Θα παρακαλέσω πολύ τους γονείς να μην είναι πιεστικοί και φορτικοί. Δηλαδή, μια καλή κουβέντα θέλει το παιδί πριν το παιχνίδι και μια μετά το παιχνίδι. Είτε πήγε καλά είτε δεν πήγε καλά. Εμείς είχαμε τότε εκείνη τα χρόνια αγριοφωνάρες. Διάβασες ρε μαλάκα, μάλιστα. Τι διάβασες ρε μαλάκα, ξέρω εγώ. Είχαμε άλλη αντιμετώπιση. Ξύλο.
ξύλο στο σχολείο. Κουφάλες καθηγητές, όποιος έγραφε με τα αριστερό επί χούντα, σατ, πατ, κοινή βέργα. Εγώ είμαι ένα φαλακρός από το ανέβα κατέβα. Με έπιανε η κουφάλα ο δάσκαλος, απάνω κάτω, απάνω κάτω, δεν με έμειναν. Τι λέει! Και δεν με έπιανε που είσαι από τους φαβορίτες. Να πεις ότι οι φαβορίτες εδώ είναι θηλυκές ορμόνες, βγαίνουνε. Από πάνω με έπιανε η κουφάλα ο δάσκαλος. Διάβασες, διάβασα, πες το μάθημα. Το έλεγες μέτρια. Σατ κάτι σφαλιάρες. Δεν έχει τέτοια τώρα. Λοιπόν, πάντως στα παιδιά εγώ προτείνω μια καλή κουβέντα πριν. Ύστερα το άλλο. Έχει σαν ζευγάρι διαφωνίες. Ξέρω εγώ, ήρθε η ΔΕΗ ακριβά. Ή ξέρω εγώ, κοίταξε στον κόλο, κοίταξε στον κόλο της γειτόνισης. Να μην τα μεταδώσεις στα παιδιά. Κοίταξε, δηλαδή, κοίταξε ο 50χρονος, το πρόβλημα, μην τον κόλο πρόβλημα της γειτόνισσας και μίλησε γλυκά την κουμπάρα. Και εσύ, Μόνη Καριόλα, πας την ώρα που το παιδί, ας πούμε, πάει να γράψει, ας πούμε, μάθημα, να του κάνει τον καβγάκι την ώρα. Δεν χρειάζεται να του κάνει τον καβγάκι την ώρα. Πάρτονα να πούμε μέσα μόνη και πες τον χαμούνα, θα ξανακοιτάξει την κουμπάρα, θα σε σκίσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Ναι, μωρό μου, θα σου πει, θα την ξανακοιτάξει αυτός. Το μαύρο τα γυαλιά είναι η μόνη αυτή. Ξέρετε, ο γαμπρός μου, ο Γιωργάκης, ο γαμπρός μου. Το βλέπω εκεί με τα μαύρα τα γέλια. Ρε Γιώργο, η ακουστή, κόλπο να πούμε, κολοσσαρέως. Λέω, τι κόλπο ρε, πώς. Η ακουστή περνάει και έναν άκυμο να πούμε. Ζέτα κοιτάει να πούμε, εκεί τι ζέτα. Έχει αυτό τα γέλια εδώ, κοιτάζει δίθεν εκεί και κοιτάει εκεί πέρα. Περνάει τον ημού, το βλέπω. Έκαψες ρε, στον ναι άνθρωπο. Μα εντάξει, σαν τον έκαψες. Μην τα κάνετε τα παιδιά τα πίστε. Δεν έγραψε καλά. Δεν πειράζει. Έδωσες λεφτά για φροντιστήριο και πήγανε χαράνε. Δεν πειράζει. Και εμάς οι γονείς μας δίνανε λεφτά για το φροντιστήριο και πηγαίνανε χαράνε. Τι να κάνουμε, τα παιδιά έτσι είναι. Δεν μόνο αγαμάς και να κάνεις παιδιά, τα παιδιά έχουν και έξοδα. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Εγώ θέλω να πω για τα παιδιά. Να πεις για τα παιδιά. Καθαρό μυαλό. Να το. Χωρίς άγχος. Μιλάει τώρα ο πανεπιστημίου. Χωρίς άγχος. Μιλάει ο διοικητής της πιάτσας τώρα. Με συγχωρείς. Χωρίς άγχος. Χωρίς βιασύνη. Να το. Και πολύ φαντασία. Γράφει έκθεση. Γράφουν έκθεση αυτοί. Ναι. Θέλει και φαντασία η έκθεση. Τι δηλαδή για πέλος. Εντάξει, επειδή είμαι ανάλογα με το. Ότι ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα. Όχι να νομίζεις. Δεν είναι αυτό φαντασία. Τι. Αυτό είναι ρεαλισμός. Ουτοπία. Αυτό είναι ρεαλισμός. Α, ρεαλισμός. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, και αν ούμε γένετο αποτύχεται, ναι, ναι, δεν θέλει ρε παιδί μου άγχος. Ναι, πάει άλλος αυτοκτόνησε, ναι, λέει, γιατί έκοψε. Καθίστε καλά, ρε. Υπάρχει και άλλη χρονιά και παράλληλη χρονιά. Δηλαδή, τι είναι η ζωή, δηλαδή. Αν μπεις στο πανεπιστήμιο, δεν μπήκες. Και πάνε τι έγινε αυτό. Ή μπήκες, δεν σώθηκες. Χιλιάδες είναι που δεν πετυχαίνουν. Ναι, ξαναδίνουν, δεν πειράζει. Στους γονείς, πες τα. Και στους γονείς, φυσικά στους γονείς. Ψυχωτικούς. Δώστε θάρρος στα παιδιά. Μπράβο. Εσύ, Γιώργο, τι έχεις να πεις που έχεις περάσει και στα οικονομικά και έχεις και μια καλή. Δεν έχω να μου έχετε καλύψει. Ούτως ή άλλως το θέμα της παιδείας στην Ελλάδα είναι τόσο λάθος για μένα, ναι, όπου που δεν αξίζει να δίνουμε και βάση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται το αντίθετο από το εξωτερικό. Από απόκριψη δεν απαντά, όποιος Καριόλης παίρνει τηλέφωνο, από απόκριψη δεν απαντάω, να έχεις υπόψη. Δηλαδή στην Ελλάδα το τραγικό είναι ότι είναι δύσκολο, σου γίνεται το πάτος να μετασχωρήσεις, να μπεις στο πανεπιστήμιο και βγαίνεις χωρίς να διαβάζεις καν. Στην Ευρώπη για μένα είναι το σωστό. Μπορεί να μπει ο καθένας στο πανεπιστήμιο, αλλά για να βγεις. Εκεί αποδεικνύει την αξία. Αυτή από το αεραστεχνικό τη μαστίγη από εδώ κάτω τη βάζουν. Τι να πει. Καραβίδες να θα τον κολλήσει. Καραβίδες κολλάει μαστίγες. Πού να θα τον φύγει μασέλα. Πού να στο σχολείο είχαν το μανασίδικο κολλήσει. Έβγαζε τα κάρκατα και τα βάζα από κάτω. Τι λέει. Είναι θέατρο λαμά, φίλε, εσύ ξέρει το μήνυμα. Είναι θέατρο. Τι, όχι θέατρο, ρε. Εδώ στο Μήλο έχει. Α, στο Μήλο, ναι, έχει ένα event. Ναι, τέσπα, δεν ξέρω. Τι το event. Ξέρω εγώ που είναι. Ένα τέτοιο, ένα τέτοιο, ρε παιδάκι μου. Ένα live, ένα γεγονό. Όσο παίρνει από απόκριψη αριθμού, εγώ δεν απαντάω. Όποιο κι αν είσαι. Πάμε να δούμε τους χορηγούς. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα, να πούμε μια καλημέρα στους γιατρούς μας, έτσι. Ναι. Μας κουράρουνε, μας κάνουνε check-up. Κουράρουν. Βέβαια, να δώσουμε χαιρετίσματα στον ορθοπαιδικό μας, τον Μίλτο τον Θεοδόρου, ο οποίος είναι στη Γενική Κλινική, γόνατο ισχύο, όποιος γουστάρει, πολύ καλός, πολύ φθηνός, με πολύ καλή αποκατάσταση. Η γυναίκα του, η Βάσου, η αναγνώστου, έχει το διαγνωστικό στην Τσιμισκή 117. Είναι εξαιρετική όσον αφορά τις λοιμώξεις. Εντάξει, θα πας Μίλτος Θεοδόρου, θα πεις μέσα στο Λεωραυτόπουλος, ισχύο θέλεις. Γιατί είναι μερικοί που μετά τα 65 το ισχύο δεν πάει καλά και κουτσένουνε. Και από την τσιγκουνιά τους ή την γυφτιά τους ή ξέρω εγώ το φόβο τους. Ή ξέρω εγώ θα μην έχουν λεφτά. Όλα μέσα είναι. Δεν πάει και κουτσένει. Αυτό λοιπόν, και να ξέρετε ότι το ισχύο πλέον έχει και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν είναι 6-7-8 χρόνια που ήταν παλιά. Σήμερα διάβαζα και μια νέα μέθοδο που μπορεί να πάει και 35 χρόνια. Δηλαδή το βάζει 65 χρόνια και το παίρνει στον τάφο το ισχύο. Μες. Γόνατο, κλίδες, μύδες, πώς τα λένε αυτά που παθαίνουν, τενοντίτιδες, αυχαίνες, τα πάντα.
Να δώσουμε χαιρετήματα τον Ζαταγιά, τον Απόστολο και τη Μαρία την Καραβαλάκη στον Κιανό Σταυρό που κάνουν εγχειρήσεις σε όλη την Κυλιακή χώρα. Είναι φοβερό δίδυμο. Στα 43-44 ηλικία του, τρομερή, και οι δύο μαζί είναι. Καταπληκτικά παιδιά, πολύ καλές εγχειρήσεις, σώζουν κόσμο. Και στους ουρολόγους μας, τον Νίκο τον Φίστα, ο οποίος είναι εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος για μένα, ουρολόγος, μια δικιά μου περίπτωση, η οποία ήταν η μοναδική στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Μια παρουσιάστηκε σε μένα και μια στο Χιούστον σε ένα τύπο, ένα μπέρδεμα, όχι κακό πράγμα, αλλά μπέρδεμα. Την πήγε λαού-λαού και μου την ξεπέρασε φανταστικά και ήταν από τις περιπτώσεις οι οποίες η επιστήμη έβγαλε μια καινούρια σελίδα. Έγινε αυτό, είναι καταχωρημένο. Για τον ήχο, για, είναι, τον είναι καταχωρημένο, μισό λεπτό. Σε μένα μόνο, δηλαδή η ιατρική βιβλιογραφία πάνω στο Ραπτόπουλο έβγαλε μια καινούρια κατάσταση. Μια καινούρια ιστορία. Δηλαδή ψάχνανε να βρουν κάποιο παρόμοιο περιστατικό, δεν το βρίσκανε και βρήκανε ένα στο Χιούστον, από ό,τι μου είπαν, ο οποίος είχε μια ανάλογη περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να ήμασταν δύο στον κόσμο. Άντε να ήταν και στην Αφρική, κάνα δύο ακόμα. Να ήμασταν πέντε στον κόσμο. Μια τέτοια ιστορία την καθάρισε μια χαρά. Λοιπόν, είπαμε τα χαιρετίσματα στους γιατρούς μας. Ο Ολυμπιακός έφαγε την παπάρα στο μπάσκετ και εδώ μην γελάς, γιατί οι συνοπαδοί σας, οι 45άριδες, οι νεαροί κτλ. Κάτι κόκκινοι μούφες ιστορίες. Βγαίνανε τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, την καλή ομάδα και να το πάρει. Ποιος την ελληνική ομάδα, έλα ρε, ποιος τώρα για αυτό ρε, χαϊβάνια τώρα ρε. Λοιπόν, έχει κάτι χαϊβάνια σαν τον κόκκινο, που λένε ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ είναι αθώος. Ναι. Εγώ ούτε με τον Ολυμπιακό έχω καλές σχέσεις, ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Άρη. Ούτε καλές ούτε κακές σχέσεις. Λέω λοιπόν, εάν είσαι ΠΑΟΚτζής, ή είσαι Παναθηναϊκός, ή είσαι Αριανός, και λες βρωμιάρης ο Ολυμπιακός, είναι βρωμιάρης σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ τι καλός που είναι, ή ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ καλέ τι καλός που είναι. Και θα σας πω για την ιστορία που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το μπάσκετ, ότι όσες φορές ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ ψιλοπαρακολουθούσα, κοζάριζα με το μάτι μου τον καβό δεξιά, ότι πλησίαζε ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να μην κοντά σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, τρώγατε τη φάπα από τη διαιτησία. Σε κάτι δεκάλεπτα, κάτι ημίχρονα, κάτι φάπες και πηγαίνατε στο διάολο τη μάνα. Οπότε μην με βγαίνει τώρα ο Φλώρος ο Κόκκινος, ο Φλωροκόκκινος, που το λέω εγώ σε αυτό το κομμάτι Φλωροκόκκινος, γιατί στα άλλα είναι άντρακλας. Ο Φλωροκόκκινος να πούμε και λέει η Ελλάδα εκπροθοποιείται από τον Ολυμπιακό. Ναι. Είμαστε με τον Ολυμπιακό. Και να ακούω πολλούς παοξίδες, 45άριδες, με 10χρονα παιδιά, 8χρονα παιδιά από δίπλα, να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Έχω και ένα κολλητό φίλο εγώ. Μου λέει ναι, το πάρει ο Ολυμπιακός. 46 χρόνια. Τον Νικολάκη. Άσε τις λακαμίες. Λοιπόν. Εγώ έχω το πέναλτι που περιγράφεται στην ταινία. Τι λέει. Ας πεθάνουν οι γυναίκες στην ταινία, λέει. Την έχω δει, δεν το ξέρω. Τι ταινία λέει αυτό, δεν κατάλαβα. Προφανώς θα περιγράψει κάποια από Πάο Κάεκτ τέτοιο. Θα είναι λοιπόν, θα μιλήσεις για Άρη που δικαιώθηκε, σου δίνω συγχαρητήρια από το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Όχι που δικαιώθηκα. Δικαιώθηκες. Που δεν δικαιώθηκα, θα μου πεις. Που δεν δικαιώθηκα, θα μου πεις. Μη μου σηκώνεις το φρύδι. Που δεν δικαιώθηκα. Αυτό το φρύδι τότε, το ποντιακό που με το σηκώνεις. Εγώ σου λέω και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δύο κουβέντες πέρα από το ποδόσφαιρο. Πόσο τριτοκοσμική χώρα μπορεί να είναι αυτή η Ελλάδα όταν πήραν τα κόκκαλα της Αγίας Βαρβάρας να τα πάνε στο νοσοκομείο να προσκυνήσει ο κόσμος. Μόνο σε τριτοκοσμική χώρα πας κόκκαλα Αγίου στο νοσοκομείο. Και το λέω αυτό γιατί κάποιος επιτέθηκε στον, πώς τον έλενε, κάποιος αριστερός βουλευτής, υπουργός της στο διάλο, δεν θυμάμαι, επιτέθηκε στον Αρναούτογλου που πήγε να προσκυνήσει στην εκκλησία. Λοιπόν, εγώ τον πήρα το τηλέφωνο του Αρναούτογλου, λέω σε στηρίζω σε αυτό το κομμάτι. Ο κάθε Αρναούτογλου που πιστεύει μπορεί να πάει να προσκυνήσει τα κόκκαλα της Αγίας Βαρβάρας. Εγώ που δεν πιστεύω δεν πάω να προσκυνήσω κανένα κόκκαλο. Λοιπόν. Πρόσεξε όμως να δεις. Δεν μπορεί εγώ τώρα στα νοσοκομεία να μην έχω σύριγγα, να μην έχω νοσοκόμα, να μην έχω γιατρό και να μου τζαμπουνάς εσύ τα κόκκαλα της Αγίας Βαρβάρας σαν ξέρω εγώ θαύμα που μπορεί να γίνει για την αρρώστια μου. Αυτά γίνονται μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Εγώ δεν λέω γιατί πας και προσκυνάς τα κόκκαλα της Αγίας Βαρβάρας. Είναι θέμα η πίστη του καθενός, πολύ ιερό πράγμα. Και δεν πρέπει να χωνόμαστε ούτε στην πίστη του αλουνού ούτε στην απιστία. Έτσι. Αλλά να φέρνεις το κόκκαλο της Αγίας Βαρβάρας, του Άη Λευτέρη, της Άη Μινά, του Άη Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ κτλ. Την ώρα που δεν έχω ορούς εγώ στο νοσοκομείο, δεν έχω γιατρό στο νοσοκομείο, δεν έχω νοσοκόμα, δεν έχω την άλλη μου κρατήσει την πάπια, δεν έχω νοσηλευτικό προσωπικό. Και με φέρνει σε μένα το κόκκαλο της Αγίας Βαρβάρας, είσαι κατάπτυστος για μένα.
Απόκρυψη λέω, Λακαμά δεν απαντάω. Απόκρυψη δεν ακαμπάω. Ηλίθιε. Ηλίθιε. Τελειώνω αυτό. Τρίτο θέμα. Έμαθα ο γιος του Σαββίδη στο site, ανήρθησε κάτι αυτά εναντίον του Άριος και του Ηρακλέους. Γε του Σαββίδη. Γουστάρω που γίνεσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Γουστάρω πολύ. Γουστάρω που, που βγάζεις οπαδηλίκη στα 25 σου, που ο μπαμπάς σου δεν μπορεί να βγάλει οπαδηλίκη. Βγάζει το πορτοφόλι και πληρώνει τα χρέη και μας κάνει ρόμπερ, φέρ τα παπούτσια. Εδώ είσαι. Εδώ τις γόβες, τις ψιλοτάκουνες, θα τις φορέσουμε. Γιατί δεν... γίναμε ρόμπες με τον Σαββίδη όσον αφορά τα χρέη. Αν στα 15 χρόνια έπεσα έξω 5 φορές, μία ήταν ότι ο κοντός δεν θα πληρώνει τα χρέη. Λέω λοιπόν, δίνω συγχαρητήρια στο γιο του Σαββίδη που γίνεται ο παδάκι και κατά κάποιο τρόπο μπολιάζεται μέσα του ο ΠΑΟΚ στο παδικό κομμάτι. Αυτό το παιδί με λάθος ομάδες είναι... όμως. Ναι, μπράβο, αλλά... Δεν είναι ο αντίπαλ του ΠΑΟΚ τώρα ο Άρης και ο Ηρακλής, ναι, την κατάσταση που είναι. Ναι. Δεν γίνεται αντίπαλος ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Ποιος είναι αντίπαλος. Στην κατάσταση που είναι. Ποιος είναι αντίπαλος. Ολυμπιακός, ναι. Ο Παναθηναϊκός και Άρης. Καλά, μέχρι τώρα μας έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αντίπαλος μας. Έχει ξεφύγει. Τώρα που ξεχρεώσαμε, ναι. Όχι βέβαια. Αλλά τώρα είναι ο αντίπαλος μας ο Ολυμπιακός. Σκάλω, λέω, ρε. Τώρα δεν έχω χρέη. Τον οπαδό δεν μπορεί να τον πει ποιον είναι αντίπαλος. Λοιπόν. Κάνει καζούρα του αντιπάλου. Όλοι είναι αντίπαλοι. Εντάξει, ποιος είναι όμως αυτός που κυνηγάς. Φίλε. Τον Ολυμπιακό κυνηγά. Στη Γαλλία η Γαλλία είναι κράτος, δεν είναι μπουρδέλο. Δεν φάγαν τα λεφτά. Από τα ταμεία να τα παίξουν κουμάρια, να πούμε, το 2000 στα χρηματιστήρια. Στη Γαλλία εδώ γίνεται της πόπης. Είναι μπουρδέλο εδώ πέρα, δεν είναι Γαλλία εδώ πέρα. Και φυσικά τώρα πρέπει να έχουμε 5 φράγκα στην άκρια, γιατί γενώσιμα έρχονται. Άστα μην είναι. Μην το πιάσουμε. Είπαμε να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας, να περάσουμε καλά. Έτσι. Λοιπόν, συνέχιση. Οπαδικά λοιπόν για του Σαββίδη. Πολύ καλά κάνεις και είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη μεριά ασχολείσαι με Άρη Ηρακλή και ξέρεις τι λες στον κόσμο. Όσο ο Άρης και ο Ηρακλής είναι εκεί που είναι, και εγώ είμαι πρώτος στην πόλη με μια χαρά. Όταν όμως είναι να βγάλεις εσύ και ο μπαμπάς σου ο παδηλίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, οι κουράδες σας, να πούμε, η τσίρλα φεύγει μέχρι το γόνατο. Την καζούρα. Και εσύ και ο μπαμπάς σου. Την καζούρα από πού την τρώει. Γκαζούρα δεν ξέρω από πού την τρώει την καζούρα. Γκαζούρα δεν ξέρω την καζούρα τι λες εσύ. Για τα χρέη που πλήρωσε ο πατέρας σου. Πρέπει οι παοξίδες να του κάνουν άγαλμα. Αύριο να φύγει ο Σαββίδης, αύριο να πει φεύγω από τον ΠΑΟΚ, έχει γίνει ευεργέτης στο κομμάτι του νοικοκυριού. Σε αυτό δικαιώθηκα. Σε αυτό δικαιώθηκα. Σου δίνω πάλι συγχαρητήρια. Από το καλοκαίρι, όχι τώρα. Σωστό. Μόλις πήγαινα να πω κάτι, τα χρέη τα πλήρωσε. Τη θέρμη την έκανε, αυτό μου λέγε. Δεν με νοιάζει η θέρμη. Λέω θα τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε. Δεν με νοιάζει η θέρμη, βρε. Τώρα δεν σε νοιάζει η θέρμη. Και αυτόν δεν τον νοιάζει, τον παρακαλάνε τώρα. Δεν μ' αρέσει, ξέρεις τώρα που τον παρακαλάνε. Απλά όμως θέλω να πω δύο κουβέντες και θα δώσω το λόγο στους φίλους μας εδώ και θα μου πεις για τον Πανσεραϊκό που δικαιώθηκες και το πράγμα που με ξανά συγχαρητήρια. Μοιράζω σήμερα απλόχερα συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Τζόρνταν. Ο ΠΑΟΚ, έχω πει και στο ραδιόφωνο, δεν είναι. Τι λέει. Ναι, ρε Αλυταρά, να δώσουμε λέει ένα ευρώ όλοι οι οπαδοί στα μηνύματα για να αγοράσουν λάμπες. Ναι, βεβαίως, βοηθά την κατάσταση. Η κατάσταση είναι τραγική. Αν δεν πάρει ο Σχιζοδήμος τις εκλογές, είναι βρώμα η δουλειά. Και για να πάρει τις εκλογές ο Σχιζοδήμος, θα πρέπει να πάρει λεφτά. Γιατί οι άλλοι έχουν λεφτά. Στις εκλογές, ρόδα είναι και γυρίζει. Λοιπόν, ρο 21. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατάντησε με το Σαββίδη νοικοκύρης, αλλά όχι ερωτεύσιμος. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, και τελειώνω με αυτό, είναι σαν τον παντρεμένο. Το βλέπουν οι παοξίδες. Πώς βλέπει ο παντρεμένος μετά από 20 χρόνια που μπαίνει στο σπίτι και βλέπει τη γυναίκα του. Και ξέρεις τώρα, η έξυπνη γυναίκα, αυτά τα κάνανε οι Σμυρνιές την εποχή των γιαγιάδων μας. Δηλαδή, έμπαινε μέσα ο άντρας με τον νύχι κόκκινο η Σμυρνιά. Κατάλαβες. Με τον νύχι κόκκινο η Σμυρνιά. Πλημμένη καθαρή. Θα μου πεις, τότε δεν δουλεύανε. Ας πούμε ότι ναι, δεν δουλεύαμε. Έρχεται λοιπόν η Σμυρνιά, τον περιμένει, να πούμε. Μόλις μπει μέσα, αντί να τον αρχίσει, ήρθε η ΔΕΗ 180 ευρώ. Το παιδί είναι άρρωστο, τι θα κάνουμε, σε ποιο γιατρό θα πάμε. Χάλασε τον τεμπιζατέρα πάνω, ξέρω εγώ, στην ιστορία. Τον κάνει δηλαδή μια φάση να είναι αντιερωτική κατάσταση. Η έξυπνη γυναίκα, μισό λεπτό ρε. Μόλις μπει ο άντρας,
Μόλις μπει ο άντρας μέσα στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που θα του κάνει είναι τσιμπούκι. Πίπα, πώς το λένε. Πεοθυλασμό. Πεοθυλασμό, ρε. Να του πάρει, αυτά είναι, του πάρει την ενέργεια, ρε, από μέσα. Ό,τι άσχημο έχει, ό,τι ένταση τη στιγμή. Να το βάλει κάτω, του κάνει και ένα ωραίο φαγητό. Ωραίο φαγητό. Και να του πει μετά, ξέρεις κάτι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε εκείνο το πρόβλημα. Ήρθε αυτός ο λογαριασμός. Να τον έχει δηλαδή βγάλει από την ένταση τη στιγμή. Μπαίνει λοιπόν ο παντρεμένος στο σπίτι μετά από 20 χρόνια. Τον αρχίζει άλλη. Αυτό εκείνο το άλλο ξεταρμένο. Λέει να φύγω, λέει στο καφενείο. Έφυγα στο καφενείο κατευθείαν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι σαν τον άντρα που μπαίνει στο σπίτι μετά από 20 χρόνια. Είπαμε η έξυπνη γυναίκα πρέπει να είναι πρόστιχη απέναντι στον άντρα της. Και ο άντρας πρέπει να συμπεριφέρεται στη γυναίκα σαν να είναι γκόμενο. Δηλαδή άμα αρχίσει και την πει μια κουβέντα ερωτική και τα λοιπά και λέει τι να λέω τώρα σε αυτήν τα λέω. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η κατάσταση όπως ήταν πριν 20 χρόνια. Κανείς δεν το κάνει. Όσοι το κάνουν είναι μια χαρά. Το περιμένει άλλη με τις ζαρτιέρες, το περιμένει πλημμένη καθαρή τις τακούνες. Τι άντε περιμένει. Με τα τερλίκια της γιαγιάς σου που τα κληρονόμησες από το 1945 να πούμε. Εκείνη να βλέπεις εκεί το δάχτυλο να πούμε μέσα, η φτέρνα να πούμε από μέσα κτλ. Μέχρι το γόνατο, το τερλίκι. Πώς θες να σε επιδείξει ο άλλος με το τερλίκι. Πώς θες να σε επιδείξει ο άλλος με το τερλίκι. Άβαφη και απεριποίητη όταν έρχεται ο άλλος μες στο σπίτι. Και φυσικά ο έρωτας λέει φεύγει. Δεν με φεύγει. Ξέρεις πως φεύγει ο έρωτας. Θα σε δώσω χρόνο. Θα πάμε βολίδα. Με την πρώτη φουσκωμένη ΔΕΗ, με το πρώτο τρακάρισμα του αυτοκινήτου, με το πρώτο χάλασμα του πλυντηρίου, με τη θέα του πρώτου ματωμένου πανωνμούνου, πώς το λένε, που θα δει άλλο στην τουαλέτα. Πάει στην τουαλέτα ο άλλος, ξέρω εγώ, να κάνει τα δόντια του, ανοίγει το αυτό, βλέπει ένα ματωμένο αυτό. Φεύγει, τελείωσε, τα έφυγε. Φεύγει. Το πρώτο δυνατό και εσκεμμένο. Το πρώτο δυνατό και εσκεμμένο κλάσιμο του άντρα. Δεν μου λες ρώτα γνώρισε τη γυναίκα σου, έκλανες στην αρχή μπροστά τη σπαθή. Όχι. Όχι. Τώρα κλάνεις. Κλάνει τώρα. Και δεν σε νοιάζει. Προσβάλλεσαι στην αρχή. Να το. Τώρα μετά από 20 χρόνια γάμου, 25, είτε το δικό σου τον κόλο πιάνει είτε το δικό τη. Η θέα από τα τερλίκια της γιαγιάς. Μου λέει ένας φίλος μου, ρε φίλε, λέει, τη γυναίκα μου λέει τη γνώρισα. Σε ένα μπαρ είχε κάτι τακούνες, να. Μια φτέρνα λέει, μια γάμπα, ένα στράγαλο, ένα δάχτυλο λέει. Γάμπα τρομερή. Πήγα λέει και τα λοιπά. Πάω λέει. Ένα βράδυ, είχε κρύο. Έλα λέει, Αντρέα ήρθες, λέει, ήρθε, μπαίνει ο Αντρέας μέσα. Και τι να δει. Τα τερλίκια της γιαγιάς της τα φόραγε. Μου λέει ένα τόπο, λέει, ξενέρωσα. Όπως φυσικά και η γκόμενα και η γυναίκα ψυχούλα έχει. Με το πρώτο κλάσιμο του άντρα φεύγει ο έρωτας. Με το πρώτο φλέμα που ρίχνει όλο στην τουαλέτα. Πού, τι να σε αγαπήσει, ρε. Γι' αυτό λένε οι σοφοί, σε δύο κρεβατοκάμαρες διαφορετικές πρέπει να κοιμάται το ζευγάρι. Θα μου πει τώρα, πολυτέλειες είναι αυτά. Σε ένα δωμάτιο ένας, στο άλλο δωμάτιο άλλος. Έτσι είναι. Ρεύεται ο άλλος. Κλάνει, ράνει, ράνει. Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Λοιπόν, και φυσικά. Το πρώτο φλέμα του άντρα στην τουαλέτα, αυτού τελειώνει. Δηλαδή δεν λέω ότι μόνο ο άντρας ξενερώνει και η γυναίκα ξενερώνει. Το παίρνει τον άλλον φέτες, γυμναστήρια, ιστορίες κτλ. Το πουλί του φτάνει. Το πουλί του φτάνει μέχρι τον αφαλό και μετά ο αφαλός φτάνει στο πουλί. Αντίθετα δηλαδή. Κάνει κοιλιά και ο αφαλός βρίσκει το πουλί αντί να βρει το πουλί, τον αφαλό. Και μια γυναίκα ψυχούλα έχει. Βέβαια. Ψυχούλα σου λέει τι πήρα. Πήρα ένα σγουρομάλι γυμνασμένο αυτά και τα λοιπά και τώρα τι είναι αυτό το πράγμα που ροχαλίζω. Κάνει και κάνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το αυτό, κάνει και σκαπανεβάσματα το ροχαλιτό εκεί που κάνει. Παπα, τι να ερωτευτείς. Λοιπόν, σ' ακούω τώρα. Έτσι κάνανε τον ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης και οι υπόλοιποι. Τον κάνανε μη ερωτεύσε. Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι είναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον χρόνο του. Δεν ξέρω τι χρόνο θέλει. Ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και θέλει τον χρόνο. Να πάρεις διαρκείας εσύ, χωριάταρε από το Λευκοχώρι, να πάρεις διαρκείας, να πας και τώρα στα play-off, να ρίξεις και λεφτά, βέβαια. Να πας και στην πουτή, τώρα πρέπει να πάρεις και βάνελες. Πρέπει να γεμίσεις το κύπελλο. Και να το στηρίξεις. Βέβαια. Γιατί όπως με είπε ένας ΠΑΟΚ, 45 ωραίος, εμάς λέει ο Σαββίδης μας φέρθηκε λέει κυμπάρικα. Έτσι ακριβώς. Πρέπει λέει και εμείς να φερθούμε στο Σαββίδη κυμπάρικα κι εμείς. Κυμπάρικα αυτός, κυμπάρικα κι εσύ. Στη ζωή είναι δίνω παίρνω. Λέγε, σε ακούω τώρα. Η Ρίτα Σακελαρίου έχει ένα άσμα, ένα τραγούδι. Άσμα. Αλήτη, απόψε είναι η βραδιά σου. Άσμα τι έχει, άσμα έχει. Όχι, όχι. Άσμα. Βέβαια.
Το άσμα, ρε παιδί μου. Άσμα. Αλήθεια, απόψε είναι η βραδιά σου. Μάλιστα. Εδώ, εδώ. Άσμα. Αλήθεια, απόψε είναι η βραδιά σου. Απόψε είναι η βραδιά σου. Ναι. Λοιπόν, και επειδή είναι η βραδιά μου. Δικιά σου, εσύ ο αλήτης. Ναι. Εγώ είμαι ο αλήτης και είναι η βραδιά μου. Ένα, ναι. Ήρθε λοιπόν η βραδιά της δικαίωσης σε πολλά μέτωπα. Για σένα. Για μένα, ναι. Φυσικά. Το καλοκαίρι λέγαμε ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρωταθλητισμό. Με τα γραφάρα. Με τα γραφάρα. Υποκλίνομαι. Λέγε. Λέγαμε το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρωταθλητισμό. Γελάγαν όλοι εδώ πέρα. Είμαι άμπαλος, δεν ξέρω τι γίνεται. Η ειρωνία, βεβαίως, μέχρι τέλη Γενάρη έκανε πρωταθλητισμό. Γιατί μέχρι τέλη Φλεβάρη, γιατί δεν. Γιατί μέχρι τέλη Γενάρη έκανε πρωταθλητισμό. Μετά πέσαν όλα τα κοράκια πάνω του. Α, τα κοράκια αυτά. Βεβαίως και τα κοράκια. Α, και τα κοράκια. Και τα εξαγωνιστικά κοράκια και τα δικά μας τα κοράκια. Και τα δύο κοράκια. Όλα τα κοράκια τα πέσαν λοιπόν και φάγανε τη σάρκα τη δική σου. Με σηκώνει το φρύδι, με σηκώνει το φρύδι. Λοιπόν, στην ουσία είναι ότι η ομάδα έκανε πρωταθλητισμό. Λοιπόν, στην άλλη τη δικαίωση. Γελάνε στις αίρες με τον Άρη, λέγαμε. Λέγαμε το καλοκαίρι. Μισό λεπτό. Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο τη θερμοκρασία, λίγο, ρε Γιώργο. Άντε, λίγο. Κατέβασε την Άρη, Νικόλα. Νικόλα, κατέβασε το δύο πόντους εκεί πέρα. Δεν στέλνεται αυτός. Πόσοι βαθμοί το έχεις, αγάπη γλυκιά. Κάτσε να μάθουμε τους βαθμοί. Πόσοι βαθμοί το έχεις, πες μου, σε παρακαλώ, το κλιματιστικό. Πόσοι. 24 βαθμοί. Δηλαδή, βάλτε 22. 23 το βάλω. Βάλτε 22 βαθμοί. 22. Τι, με ένα κλικ, δύο βαθμοί πέφτουνε. Με δουλεύεις ρε. Λέγε ρε εσύ δικαιωμένε. Λέγαμε ότι στις αίρες γελάνε με τον Άρη. Με τα καμώματα του Άρη. Με αυτά όλα που γινόντουσαν στην ομάδα του Άρη. Και νόμιζαν που οι Αριανοί. Πού να στα πει αυτά ρε ο κρυόκολος ο ασχητής. Τι να σε πει, ο ασχητής θεωρητικά θα σε μιλήσει. Ο ασχητής μιλάει γιατί τα διάβασε. Άντε, εμείς τα λέμε γιατί τα ζήσαμε. Έλατε. Τι να ξέρει ο ασχητής τώρα. Ξέρει ο ασχητής τώρα τι να κάνει ο ασχητής. Να μας φωνάξει την εκπομπή, θα το πούμε πέντε πιλίδες. Άμα μας φωνάξει θα μιλήσει πίρα. Άντε φώναξε μας ασχητή, να σου πούμε δύο φωνία, τα του ποιότικα. Να σου δείξουμε και την πράξη πώς είναι δηλαδή. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Λοιπόν, λέγε. Γελάνε στις αίρες με τον Άρη, λέγαμε. Ναι, έλεγε εσύ, εγώ δεν είπα. Όλοι οι άλλοι γελάγαν με μένα. Ναι. Εγώ τους έλεγα γελάνε με τον Άρη και οι άλλοι μου λέγανε γελάγανε με μένα. Ναι, δεν ξέρεις από μπάλα, μην ναι. Ασχολείσαι με την ομάδα. Λέγαμε ότι όλο το καλοκαίρι έγινε λυπής προετοιμασία, υπήρχαν προβλήματα ο ένας έτρωγε τον άλλον. Τα σωθικά της ομάδος στη διοίκηση, η μία παράταξη ήθελε να φάει την άλλη. Τελικά ήρθε άλλη παράταξη, η οποία ανατράπηκε από άλλη παράταξη. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε ο Καλαϊτσίδης. Έτσι. Ο Καλαϊτσίδης πέρσι ήθελε να πάρει το Πασεραϊκό. Είχαμε θέματα και στον Πασεραϊκό. Τους έταξε εκεί λαγούς με πετραχίλια. Τελικά δεν το δώσανε. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα. Τα είδατε. Δεν υπάρχει ούτε Σανιά ούτε Λουντούλου. Τα έχουμε πει 100 φορές αυτά τα πράγματα. Περιμένατε το Γενάρη να παίξουν αυτοί τους. Τους βλέπατε σαν τον Ινιέστα τον έναν τον Μαύρο. Καλά πήγε ο Άρης. Δέκα νίκες σερί έκανε. Δεν πήγε καλά. Δεν μπόρεσε να κερδίσει το Χορτοκόπι σήμερα εκεί στην Ελευθερούπολη. Τι καλά πήγε. Το Χορτοκόπι. Ναι, εκεί κοντά στο Χορτοκόπι είναι η Ελευθερούπολη. Την Ελευθερούπολη. Ωραία. Έπεσε η Ελευθερούπολη. Τρίτη από το τέλος είναι. Δεν μπόρεσε να την κερδίσει. Έστω να ελπίζει. Γιατί στο άλλο το παιχνίδι. Τι ασχητής. Εμείς μιλάμε τώρα τι ζήσαμε 30 χρόνια τώρα από μικρά παιδιά μωρά. Τι ασχητής τώρα με τα μάγουλα εκεί πέρα ασχητής. Μπα κάνει σεξ ο ασχητής όπως μπα κάνουμε εμείς σεξ. Μπορεί να κάνει έξω ασκητή. Έλα δόξα, τώρα. Άκου τώρα, εγώ και ήμουνα. Άκου. Και λυπάμαι τον Μπατζιαρά. Το λυπάμαι γιατί χτύπησε το παιχνίδι στα ίσα. Ούσανε, και θα τον κράξει. Τον κάνα συστάσει 2-3 φορές να βγει από το γήπεδο έξω. Έβαλε αυτόν τον Μουδούρογλου δεξιά, αριστερά, ένα γρήγορο παιδί εξτρέμ. Μουδούρογλου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τελευταίο λεπτό, τελευταία 2-3 λεπτά πριν το τέλος, έχασε μια τρομερή ευκαιρία ιδέα που μπλόκαρε δηλαδή ο Σερός τερματοφύλακας. Φαντάζεσαι ρε, που θα γινόταν ένα-ένα. Ναι. Και να βγει 0-0 που βγήκε αυτό. Ναι. Θα ήταν μεγαλύτερη αυτή. Θα... Μεγαλύτερο αυτό θα ήταν. Σα ναι. Πέντε θα είχε φύγει. Σου λέει Πατζιαρά, έχω κάνει εγώ και εσύ πα και εσύ. Ο Πατζιαρά χτύπησε το παιχνίδι. Λες, εσύ. Και το είδα εγώ. Εγώ δεν είδα. Πίσω από το Αργιανί του κλέβει. Μπαράζει τώρα η Αργιανί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι ούτε παρασύχει. Η ΕΠΟ είχε δηλώσει ότι θα βγουν οι πρώτες. Τώρα, βέβαια, μέχρι τις 6 Ιουνίου θα δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να βγουν. Ευτυχώς κέρδισαν τα τρίκαλα μέσα στο Καρασκάκι. Μακάρι να βγει και ο Άρης. Δεν θα το βρει το να περικλείμα να βγει. Η κοινωνία της Βορείου Ελλάδος τη χρειάζεται την ομάδα αυτή. Ναι. Πέρα από κάθε καζούρα και αυτό, χρειάζεται την. Όχι καζούρα. Καζούρα λέει. Καζούρα. Εσύ βάζει και γάμα. Ναι. Καζούρα, ναι. Λοιπόν. Όταν λοιπόν τα λέγαμε αυτά, βγαίναν οι φίλοι μας οι Αριανοί. Το πήρε το στοίχημα. Τρία στοιχήματα πήρα. Και χάνει ένα. 3-1. Εντάξει. Πάνω είσαι. Τρία στοιχήματα πήρα για ναι. Τον Άρη. Πάνω. Ότι θα βγει ο Πασεραϊκός. Εγώ δήλωσα και ναι. Την ομάδα που θα βγει. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Άδειο το Καρεσκάκης. Ναι. Και ακόμα και στη Φιέστα δεν γέμισε. Λοιπόν. Ξέρεις γιατί. Για μένα. Ναι. Ξέρω, δεν είχε αντίπαλο, θα μου πεις. Ναι, ρε Τζόρνταν. Ναι. Άμα είχε το Μελισανίδη εκεί στο Ρουθούνι, τον από δίπλα.
Αλλιώς θα ήταν τώρα. Άμα είχε ένα Παναθηναϊκό του Βαρδινό, Γιάννη. Εγώ θεωρώ, έστω του αυτού, πώς το λένε, το Βρουτόταυρο. Εγώ θεωρώ, το ματέρα, να πούμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε αντίπαλο στο παρασκήνιο. Δεν είχε αντίπαλο πουθενά. Στο παρασκήνιο δεν είχε αντίπαλο. Και αν θες και εκεί. Το φάγανε εκεί. Ξέρεις, θα σου λέει, τι να πάω να πανηγυρίσω, από ποιον το πήρα, να πούμε, τα σκλεκλέδες. Άμα του μπαινε στη μύτη, μέχρι τελευταία αγωνιστική να σου 3-4 βαθμοί πίσω. Κατάλαβες, θα είχε άλλη αξία το πρωτάθλημά του. Σίγουρα δεν σίγουρα αυτό, ναι. Θα πληρώσει τα χρέη. Ναι. Λαμόγιο, πόσα παίρνεις από την ΠΑΕ, μου λέγατε. Ναι, το έλεγαν. Θα πληρώσει τα χρέη, σας λέω. Ναι. Πόσα παίρνεις από την ΠΑΕ. Θα βάλω ζαρτιέρες, μου λέγει ο φίλος μου Ραπτόπουλος, και γόβες. Τις γόβες εσύ έφερα. 40 νούμερο δεν χωράει μου στο ποδάρι. Τώρα θα σε φέρω και ζαρτιέρες. Δεν χωράει στο ποδάρι. Σε φέρω 42, τι χωράει. 42. 42 θα σε φέρω. Α, μια χαρά είσαι. Ε. Μια χαρά είσαι. Καλή. 42 θα σε φέρω, σε σφίγγου λέει. Βάλαμε γόβες για τον κύριο Σαββίδη, βέβαια. Βέβαια. Για τη Θέρμη, ετοιμάζεται και η Θέρμη. Ποια Θέρμη. Καλά ρε. Δύο δεξιά παπούτσια έφερες. Όχι ρε. Από καμιά τραβεστή δεν μπορεί να φέρεις, θα φορέσει. Πού να τη βρούμε την τραβεστή. Και ζαρτιέρα, θα σε πάρω από το χέρι, θα σε πάω και σε ένα Αριστοτέλου. Είπαμε, θα φορέσω. Θα περπατήσω από τα αρχαία μέχρι την θάλασσα. Φέρα, θα φορέσω. Δε. Βέβαια θα φορέσω. Ναι. Γι' αυτό μου αρέσει, είσαι απελευθερωμένο άτομο. Είμαι απελευθερωμένο άτομο, τι είμαι εγώ. Για πες. Λοιπόν, δικαίωση και σε αυτό το μέτωπο. Δικαίωση και σε αυτό το μέτωπο. Ο Παοξής, θεωρώ ο παδός του Παοξ, δηλαδή πρέπει να χαίρεται αυτό το διάστημα πάρα πολύ. Εγώ είπα, θα βάλω τακούνι. Το βάλα. Σαν ο παδός του ΠΑΟΚ, ο παδός του ΠΑΟΚ πρέπει να χαίρεται για τρεις λόγους. Ναι. Πρώτον, πλέρωσε τα χρέη. Σιγά. Δεύτερον. Σιγά, δεν πήρε τις εκλογές ο άλλος ακόμα. Θα σπάσει το τραπέζι. Ποιες θα... εκλογές. Τις έρθει. Πάρω με ένα τραπέζι. Μη βάρα στο τραπέζι. Στη ζωή μας σε πάρω εγώ το τραπέζι. Ναι, άσε, μη κάνεις κουβαρταλή. Δεύτερον. Ανε σήμερα. Πήγε, έκανε κερκίδα εκεί με την Τζέσικα. Τσουκαλά, αντεγιά. Άντε γεια τσουγκαλά. Χάρη και μας το περνάνε σαν επιτυχία που πήγανε στον τελικό. Ναι. Ενώ εμάς του ΠΑΟΚ ο περσινός τελικός είναι αποτυχία. Ναι, σωστό. Δηλαδή ο τελικός τι είναι τώρα, επιτυχία ή αποτυχία. Μ' αρέσει. Ρωτάω εγώ τώρα. Σωστό. Τσουγκαλά, άντε γεια. Γιώργος. Τελείωσες. Τελείωσα. Γιώργο μου, πες μου καταρχήν πώς πάει το μέλι σου. Καλά πάνε. Γιατί τώρα, μου έχεις πει ότι έχουμε πάρα πολύ τρέξιμο. Θα φέρεις νέα σόδια. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε νέα σόδια. Πευκόμελο. Όχι, πλέον θα κινηθούμε και σε άλλα μέτωπα. Για πες τον κόσμο. Θα κινηθούμε σε Ανθόμελο. Ανθόμελο. Ναι, θα κινηθούμε σε Έλατο. Έλα, μήτα για να στηρίξουμε την προσπάθεια. Στείλτε mail στο Ζιζέλος 53. Mail. Στο Ζιζέλος 53 papakiyahoo.gr. Ζιζέλος. Ναι, 53. papakiyahoo.gr. Όσο πιο γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα προσπαθούμε, αυτούς τους δύο μήνες δείξτε μια κατανόηση, διότι είμαστε διασκορπισμένοι σε όλα τα μέρη και στα μήκη και τα πλήθη και τα πλάτη της Βορείου Ελλάδος, για να σας το φέρουμε, για να φέρουμε το καλύτερο προϊόν στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Με εξαίρεση αυτό που έγινε για τα χρέη, φέτος η χρονιά ήταν μια παταγώδης αποτυχία στο αγωνιστικό τμήμα. Ερωτικός του μέλλοντος. Όπως γράφουν για τον άλλον. Που έκανε το γήπεδο στην Τούμπα όταν έφυγε από το συντριβάνι που έπαιζε παλιά, που έπαιζε δεν ξέρω εγώ πριν γεννηθώ εγώ καν. Έτσι πρέπει και ο ιστορικός του μέλλοντος να αναφέρει τουλάχιστον για το θέμα των χρεών στον Ιβάν Σαββίδη, να του αφιερώσει 5, 10, 20, 80, 100, δεν ξέρω πόσες γραμμές. Ναι. Και να λέει ότι πλήρωσε τα χρέη, απασφάλισε τον ΠΑΟΚ, προσέξτε όμως τι θα πω, από το βραχνά των χρεών προς το δημόσιο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει προς το δημόσιο. Δεν σημαίνει ότι δεν χρωστάει. Προσέξτε. Δεν χρωστάει στο δημόσιο. Αυτή για να κοροϊδέψει τον ΠΑΟΚ. Καλά έκανε. Δεν είναι, καλά έκανε. Δεν είναι το γαϊδαρό το Γιώργο. Βεβαίως. Εσύ που είσαι οικονομολόγος, Γιώργο. Τα οποία θέλουν να φάνε, να του κάνουν πραξικόπημα και να φάνε την ΠΑΕ. Γι' αυτό μάλιστα δεν την έριξε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Διότι δεν είχε το ρεύμα που είχε ο Μελισανίδης. Και την επόμενη μέρα θα τον είχαν διώξει κλωτσιδών από τον ΠΑΟΚ. Και θα παίρνουν τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να τον αγοράζαν και οι αντίπαλοι μας τον ΠΑΟΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Άρα για μένα ορθώς έπραξε και μπράβο του και τον παραδέχομαι. Τώρα, για να γίνει ερωτεύσιμος ο ΠΑΟΚ, όπως είπες εσύ και συμφωνώ απόλυτα, πρέπει επιτέλους να οργανωθεί σωστά το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν μπορεί κάθε χρονιά να τελειώνει με Γιώργο Γεωργιάδη προπονητή. Δεν μπορεί. Κάτσε, μην αρχίσει και με Γεωργιάδη. Ακόμα χειρότερα. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορεί μια χρονιά. Να τελειώνει πάλι έξω από τις προσδοκίες. Δεν μπορεί για μια ακόμα χρονιά ο ΠΑΟΚ να μην παίζει ποδόσφαιρο και αυτή τη φορά, σε σχέση με τη θητεία Ζαγοράκη, να μην παίρνει ούτε τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν εμείς σαν οπαδοί, εφόσον, και το μιλάω και επί προσωπικού αλλά και για όλους τους οπαδούς, ο άνθρωπος αυτός πλήρωσε τα χρέη,
Οφείλουμε να τον στηρίξουμε. Δεν έχουμε την περσινή τέτοια ότι δεν πλήρωνε στα χρέη, άρα φέρε τους παίκτες και εμείς θα έρθουμε στο γήπεδο. Ανταποδοτικά πρέπει ναι. Πρώτα πλέον εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Φυσικά εννοείται, επειδή ακούγονται τέτοιες συζητήσεις μέσα στα καφενεία και τέτοια, να συνετίσω τους συνοπαδούς μου και να τους πω ότι πρώτα είναι το ενίκιο, πρώτα είναι η ΔΕΗ, πρώτα είναι το γάλα, πρώτα είναι οι σπουδές των παιδιών σας και μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Εννοείται αυτό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα συνοπαδό μου που δεν του φτάνουν τα λεφτά και να του πω εγώ σε ένα καφενείο γιατί δεν πάω στο γήπεδο. Ναι. Προς Θεού. Ναι. Αλλά και αυτή η νέα μόδα, την οποία ο πρώτος ο Τζόρνταν μου την είχε πει σε μια διαφωνία μας, και είναι όντως πολύ σωστή γιατί κάθισα και την είδα. Το αντί να δώσετε 10 ευρώ για να πάτε στο γήπεδο, να δίνετε 10 ευρώ και να πηγαίνετε στην καφετέρια και να πίνετε ένα ουίσκι, δεν μπορώ να την καταλάβω. Βέβαια, αν είναι να πάτε με 10 ευρώ στο γήπεδο για να γιουχαίστε και να ρίξετε την ψυχολογία της ομάδας, πάτε καθόλου. Καλύτερα πιείτε το ουίσκι. Συμφωνείτε, ε? Μ' αρέσει. Oh, σήμερα μ' αρέσει. Μα συμφωνούμε, εντάξει. Και κάποτε και θα διαφωνήσουμε και θα συμφωνήσουμε έτσι πάνω. Αυτά. Τώρα, λοιπόν, για τα play-off. Τα play-off. Το πιο βασικό, δεν αναφερθήκαμε στο αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας που είναι τα play-off. Μήνυμα προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν περιμένουμε να κάνετε μαγικά. Σίγουρο. Ξέρουμε ποιοι είστε και τι μπορείτε να κάνετε. Διασώστε την όποια περηφάνεια σας έχει μείνει. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τι ανάλυση να κάνουμε. Ξέρουμε ποιοι είστε όλη τη χρονιά. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός προπονητής. Αυτός που έχουμε εκεί και κάθεται στον πάγκο. Αν έχετε, δώστε, κάντε μια υπερπροσπάθεια. Ό,τι δεν κάνατε, κάντε μια τελευταία υπερπροσπάθεια. Προσπαθήσατε μέχρι το Γενάρη πάνω από τις δυνατότητές σας, το αναγνωρίζουμε αυτό, 14 παίκτες να πηγαίνετε σαν τα μηχανάκια. Κολώσανε μετά. Κολώσατε μετά, τελείωσε. Σε αυτό φυσικά φταίει και ο προηγούμενος προπονητής, ο οποίος και αυτό συντελεί στο έγκλημα, δεν τον εξαιρούμε από τα λάθη που έκανε. Δεν του υπησυνάπτουμε όμως και άλλα λάθη που δεν έκανε. Κάντε μια τελευταία και ίστατη προσπάθεια. Γιατί σας το λέω αυτό, όχι για να βγείτε δεύτερη, για αυτά που ακούγονται ότι μπορεί η ομάδα να παίξει κατευθείαν πρώτη. Αν δηλαδή εμένα αύριο έρθει κάποιος και μου πει σίγουρα παίζει πρώτος ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, πάτε βγείτε και πέμπτη. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Μην πάρει κανένα κύπολο Ξάνθη. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Πριν από ένα μήνα είναι το μήνυμα που το είπαμε. Θυμάστε μαζί πάνω στο Μετρόπολη. Δεν τιμωρείται ο Ολυμπιακός. Λέμε, μπορεί να υπάρχει μια περίπτωση να τιμωρηθεί από την Ευρώπη. Ναι, από την Ευρώπη αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε. Α, όχι να πέσει κατηγορία. Όχι να τιμωρηθεί από την Ευρώπη και ο πρώτος που θα βγει στα play-off. Μπράβο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Που έκανε τέτοιο τσικλίκι στον Αλαφούζο. Έτσι, μπράβο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που επικύρωσε τη βαθμολογία. Βεβαίως. Γιατί σε περίπτωση που επικύρωσε τη βαθμολογία, που αν δεν επικύρωνε τη βαθμολογία, υπήρχε περίπτωση να πάει ο Παναθηναϊκός στην να Ευρώπη. Πατήσω. Εγώ είμαι λοιπόν γλύφτης του ΠΑΟΚ, ρε Χαϊβάνη. Έκουμπλε ψυχό Χαϊβάνη. Μοσχάρι με παπούτσια παντοφλέ. Γουρούνι με πουκάμισο σινιέ. Βόδι με κάλτσα με ταξωτή. Αστέδια άλλα από εκεί πέρα. Μπράβο λοιπόν, μπράβο λοιπόν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που επικύρωσε, ήταν θετική στην επικύρωση της βαθμολογίας και στα play-off να πάρει την πρώτη θέση για να πάει απευθείας ομίλους σε περίπτωση που τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Τέλος, λοιπόν, μισό λεπτό. Συγχαρητήρια δίνω στο Σαββίδη, όχι μόνο γιατί πλήρωσε τα χρέη, αυτό το θεωρούσα δεδομένο εγώ ότι θα πληρώσει τα χρέη. Μη μου σουφρώνεις το φρύδι. Λοιπόν, συγχαρητήρια γιατί κατάφερε με την δική του επιμονή να κανονίσει να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Θεωρώ ότι μεσολάβησε και είπε τον κουμπάρο του τον Πούτιν να πιέσει τον Τσίπρα να περάσει την νομοθετική ρύθμιση. Και ξεφτύλα στο Μητσοτάκη που τόλμησε, στον Κυριάκο Μητσοτάκη που τόλμησε να τα βάλει να φωτογραφίσει το Σαββίδι για αυτό το πράγμα. Χάρισε τα χρέη. Γιατί πριν από 25 χρόνια η δικιά του ομάδα χαρίστηκε και πλήρωσε όλος ο ελληνικός λαός, να πούμε, κάποια λεφτά για να χαριστούν κάποιο κομμάτι από τα χρέη του Ολυμπιακού. Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σαββίδη για ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουν, το γνωρίζουν πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα αυτή τη στιγμή. Δεν θα το πω όμως, θα πω μόνο την πράξη. Πες την πράξη. Για την μεταγραφή που έκανε δίπλα του. Πήρε έναν άνθρωπο με 200 IQ δίπλα του. Μπράβο λοιπόν Σαββίδη για αυτή την επιλογή σου. Αυτό θα το μάθετε σε λίγες μέρες εσείς ποιον πήρε δίπλα του. Λοιπόν, κάτι. Και πριν τελειώσω για αυτό το πράγμα, σήμερα 2-3 μέρες είχαμε ένα πρωτάθλημα ανδρών. Ωραίο καστροφίλε, βίλα να με χαρίσεις, δεν έρχομαι ούτε για καφέ. Γιατί ρε, εσύ, ωραίο είναι. Άσε με φύγει από εδώ. Πολύ ωραίο το ροκαστρό. Έχουν κάνει και τον πεζόδρομο, είναι πολύ ωραίο. Και το ντουμπάνι έρχεται από δίπλα. Χαιρετίσματα εκεί στα παιδιά, μας βλέπουν και τα παιδιά. Το ντουμπάνι από δίπλα. Λοιπόν, είχαμε πρωτάθλημα ανδρών Βορείου Ελλάδος.
στην πυγμαχία. Ένα λεπτό, γιατί πολλοί αθλητές μας ακούν και μας βλέπουν. Α, θα μας ακούσουν, ναι. Ναι, και μας βλέπουν. Έγιναν και οι τελικοί σήμερα. Έγινανε. Ναι, γίνανε, ναι, και οι τελικοί. Στην κατηγορία των 60 κιλών, πρώτος βγήκε ο Χολίδης Ιωάννης. Χολίδης. Ναι, από το σωματείο ΠΟΕΘ. Πόντιος. Πόντιος. Ναι. Το Μπάμπι Χολίδη είχα μια σχέση. Στην κατηγορία των 64 κιλών και Ιβάνη Απόστολος. Και Ιβάνη. Παουξάκη αυτός από το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Αυτός Έλληνας είναι. Παουξής είναι, ρε φίλε. Έλληνας. Έλληνας. Φυσικά είναι. Λοιπόν, στην κατηγορία των 69 κιλών κι άλλος Παουξής, Γλινός Αθανάσιος. Ο Γλινός. Ναι, Αθανάσιος. Στα 75 κιλά είναι από το σύλλογο ΑΣ Βλαντιμίρ Γεωργιάδης Ιωάννης. Στην κατηγορία των ημιβαραίων. Ας Βλαντιμίρ είναι ο σύλλογος. Ναι. Ελληνικός είναι. Ρωσικός προφανώς. Ρωσικός. Ναι. Και ο Γεωργιάδης. Είναι ο Ποιμενίδης Γιώργος. Και αυτός είναι από το Βλαντιμίρ. Κάπου εκεί είμαι και εγώ, να ξέρεις. 180. Λοιπόν, στα βαρέα είναι ο Τσαουσίδης ο Θεοχάρης. Όλοι πόντι είναι. Άγιος Δημήτρος, σύλλογος Άγιος Δημήτρος. Δηλαδή οι πόντι πρέπει πόντι, να είναι Ρώσοι, δεν υπάρχει. Και στα υπέρβαρα είναι από το σύλλογο Σπάρτακος, ΚΒΑ Σπάρτακος. Δερματόπουλος Νικόλαος. Δερματόπουλος. Τους, ναι, έφαγε τους πόντους. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ναι, πάρε, βλέπουμε ποιος έρχεται του χρόνου. Βλέπουμε τι γίνεται με τη Βέρεια και ποιος συγκεκριμένος παράγοντας κρύβεται από πίσω και τι γίνεται. Να είμαστε υποψιασμένοι. Εδώ ήταν η μεγάλη μου διαφωνία με τον Τζόρταν που έλεγε είναι πόντιος και τον στηρίζουμε. Όχι. Δεν στηρίζουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατά του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Καλά ρε Γεωργέα, γιατί δεν πήγες να μιλήσεις πέρσι για να σώσεις την ΑΕΚ και ήρθες φέτος. Πλάκα μας κάνεις. Τον είπε Μελισσανίδης. Σε έκανε ο άλλος, κάνε τον Μπεκί για να πέσω. Βλέπουμε λοιπόν ποιοι έρχονται του χρόνου και το κακό είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο πλέον. Γιατί δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός, θα είναι και αυτός μες στον κόλπο, αλλά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ΑΕΚ. Διάλειμμα 540-601, πείτε ότι γουστάρετε. Εδώ είμαστε και ακούμε. Πάμε. Σε παίρνω. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. 2-31-0-540-601. 540-601. Λέγε, ρε, έχω μια μπουμπονιέρα για τον μπουμπονιέρα, Μάριο. Μπουμπονιέρα για τον Μάριο. Ναι. Τι είναι αυτή. Μπουμπονιέρα από γάμο, ρε, για τον Μάριο. Τι παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε ο Ξαβιέ Μπεντέλο, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. Ναι. Με τον Κοντιέ Ντεστενέ, έναν φίλο που έχει Βέλγο. Ναι, Βέλγο, τον αρχιτέκτονα. Ναι. Και ήσουν καλεσμένο στο γάμο. Όχι, καλεσμένο ήταν ο πρωθυπουργός του Βελγίου, να πούμε. Τους πάντρεψε σε ένα ξενοδοχείο εκεί στο Λουξεμβούργο, η Δημαρχίνα του Λουξεμβούργου. Mm-hmm. Στείλαν τρεις μπουμπονιέρες. Μία στείλαν στο Ψινάκι, μία στείλαν στον Βαγιανάτο. Και μία θέλαν να στείλουν στο Μάριο επειδή είναι κουλτουριάρης, επειδή αγαπάει την αγγλική κουλτούρα, ρε παιδί μου, κατάλαβες τι γίνεται. Και επειδή δεν μπορούσαν να το βρουν, στείλαν σε μένα να του τη δώσω. Λείπει ο Μάριος. Έχετε τέτοιες κουλτούρες. Πώς. Πώς δεν λέγουν, παντού υπάρχουν. Και τον έξω δεξιά το μαύρο που είχατε. Εντάξει, το λέγανε. Ο Μάριος είναι λάτρης της αγγλικής κουλτούρας. Είναι λάτρης. Κατάλαβες τι γίνεται. Και επειδή την κουστάρα, ας πούμε, δεν έχει βέβαια, του δώσω. Λείπει όμως, δώσε την εσύ. Καλά, δεν είσαι. Σε μένα δεν έστειλε. Όχι. Και εσύ είσαι λάτρης. Όχι. Θα πάρω άλλη μία. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Καλημέρα, Γιάννος από Αθήνα, τι κάνουμε. Σου έλεγα ότι δεν. Τι δεν, μια χαρά όλα. Τι μια χαρά. Εξαρτάται τώρα για πού αναφέρεσαι, για τον Άρη για το άλλο. Για όλα! Για όλα! Ναι. Το άλλο καλά πάει. Για τον Άρη, τι να πω τώρα. Για το άλλο είμαστε σε καλό δρόμο, όντως. Μας υποχρέωσαν να βλέπουμε 30 μάτς γάμα εθνικής και μετά να βλέπουμε και Champions League και πονέσα τα μάτια μας. Ναι. Εγώ σου έλεγα ότι ο Καλαϊτζίδης διοικητικά δεν μπορεί. Μπορεί το αγωνιστικό. Σήμερα μου απέδειξε ότι και στο αγωνιστικό δεν μπορεί, γιατί έβαλε το εγώ πάνω από την ομάδα. Δηλαδή. Και δικαιολογούμε. Έχεις καλογέρι και εκείνο. Ξέρω, χαιρετίσματα. Έχεις καλογέρι και. Και εκείνο. Γίνω. Που είναι τα δύο καλύτερα εξάρια της κατηγορίας. Mm. Και ο καλογέρις σου απουσιάζει για γλώσσα που απουσιάζει. Mm. Και βλέπεις ότι βάζει ένα ανάκα ο οποίος είναι ανύπαρκτος. Ναι. Και δεν βάζει το εκείνο για προσωπικούς του λόγους. Ναι. Βάζει σανιά. Ναι. Που το παλιγάρι που έβρισκε η Λακούβα έκανε κολοτούμπα. Ναι.
βάζει Ελουντούλα αριστερά. Τι να πω, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Δηλαδή, πραγματικά αυτοί οι τρεις, όπως είναι, πιστεύω ότι μάζουν βαλίτσα και φεύγουν. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται, κάνετε πόλεμο? Εγώ δεν συμμετέχω στο οπαδικό κίνημα που κυβερνάει και δεν μπορώ να ξέρω τι μπορώ να κάνω τα παιδιά που είναι. Κυβερνάει οπαδικό κίνημα? Γιατί ποιος κυβερνάει? Μάλιστα. Ναι. Δεν κυβερνάει αυτός ο Αμερικάνος που έχετε? Ποιος? Ναι, είναι καλό. Το άλλο με ρωτάμε να μάθουμε. Ξέρω, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, ας πω. Ναι. Δεν ξέρουμε, ναι. Τώρα, όσον αφορά αυτό το σενάριο που λέμε για τα μπαράζ, δεν το έχουμε βγάλει από το μυαλό μας. Όχι, ελπίζει. Την αγωνιστική σεζόν 2012-2013, τέσσερις ομάδες με έφεση, ο Πανηλιακός, η Ζάκυνθος, ο Βατανιακός, η Γλυφάδα, καταφέρανε να ανέβουν κατηγορία επειδή άνοιξαν παραπάνω θέσεις λόγω πτώσης άλλων ομάδων. Λόγω πτώσεων άλλων. Άρα μπορεί να ανεβείτε και χωρίς μπαράζ. Δεν μου λες, ρε Αριανέ, από την Αθήνα. Ναι, κάτσε να μάθουμε. Δεν μου λες. Η Νίκη Βόλου δεν τα παράτησε από τον Νοέμβριο? Ναι. Η άλλη ομάδα, πώς τη λένε, ο Όφη, δεν τα παράτησε πριν δύο μήνες? Ναι. Δεν ξέρατε ότι τότε θα πάνε γάμα εθνική αυτές, αφού έχουν χρέη? Ναι. Τότε γιατί δεν βγήκε αυτό το σενάριο? Βγαίνει τώρα. Ναι, γιατί βγαίνει τώρα? Γιατί είναι τώρα από πίσω. Ναι, αλλά αυτό για να γίνει το σενάριο πρέπει να κινηθεί η νομική ομάδα της ΠΑΕ για να επιτευχθεί. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Θα σκίσει σε ακροαματικότητα ο Τσαλτίδης τώρα. Τέλη Μαΐου, Ιούνιο και Ιούλιο. Θα αρχίσει όπως το ΚΑΣ. Άρθρο 44, τα χαρτιά. Το δεδικασμένο, η ΕΠΟ, θα έχει δηλαδή άνοδο. Αυτό βλέπω. Μην μιλάς για άτομα που δεν παρακολουθώ. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι όμως, φίλε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω. Δεν προβληματίζεσαι εσύ ότι, όπως είπες, παραγωγικά η διοίκησή σου δεν άντεξε στη ΓΑΜΑ Εθνική? Πιστεύεις ότι θα αντέξει στη Β? Άκουσε με λίγο να σου πω το εξής. Φέρνουνε το καλοκαίρι με όποια έτρικα έγινε τον Γαλανό. Ναι. Ο οποίος έφυγε από την Καέρα κλίσα Ρονάρων για κάποιους λόγους που δεν ήταν και καλύτεροι. Ναι. Και το φέρνουνε και ενώ γίνεται τη στρελή στο γήπεδο από εισιτήρια και τέτοια, λέει ότι μπαίνουμε και μέσα. Ναι. Μετά έρθει ο Καλαϊτζίδης. Ναι. Υπήρχε μια έλλειψη προγραμματισμού πολύ σοβαρή και οργάνωσης. Τη στιγμή που ο Πανσεραϊκός ήδη ένα χρόνο οργανώνεται και οχυρώνεται. Δεν μπορείς να πας μπροστά έτσι. Πρέπει να πας με ένα στρατόπεδο, ρε εσύ, ενιαία σχέση, άκουμε ρε, παρατάξεις. Ρε, ο Άρης με τόσο κόσμο, ο Άρης με τέτοια δυναμική υποτίθεται και κολώνει απέναντι σε ένα Πανσεραϊκό που έχει ένα διαιτητάκο και ξέρω εγώ, έχει φιλίες με τα σωματεία τα αντίπαλα. Δηλαδή, πού είναι η δυναμική του Άρη, ρε? Ο Άρης έπρεπε να μπει μέσα. Δυναμική, ρε, τι Καλαϊτζίδης και τι Γαλανός, ρε. Αυτά είναι μαλακίες. Έγινε, έπρεπε να πάει περίπατο. Αυτά είναι μαλακίες, ρε. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, τι Καλαϊτζίδη και Γαλανό. Τρένο έπρεπε να πάει. Πες μου, ρε, μισό λεπτό. Α, σε μας καλύτερα. Τώρα τον Άρη, πες μου μια ομάδα που έπεσε ΓΑΜΑ Εθνική, ναι, και ανέβηκε τρένο χωρίς μεγαλομέτωχο. Μόνο η ΑΕΚ τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός Βόλου και η Λάρισα ανέβηκαν με νόμους. Ο Ηρακλής ανέβηκε με νόμο. Ο Άρης θα ανέβει με νόμο. Αν δεν έχεις μεγαλομέτωχο. Και ο ΠΑΟΚ, αν πέσει αύριο μεθαύριο και δεν έχει μεγαλομέτωχο, δεν θα ανέβει. Άρα δικαιολογείς την κατάσταση. Φυσικά και την δικαιολογία. Άκουσε με λίγο να σου πω. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει τα χρέη, αποκτάει μια προοπτική. Μια δυναμική. Κάνει προπονητικό στη Θέρμη. Ναι. Αποκτάει τρεις ψήφους στην ΕΠΟ που δεν τους είχε. Ναι. Ωραία. Ο Ηρακλής παίζει ουσιαστική μπάλα. Βλέπουμε το παθητικό του κίνημα. Ανεβαίνει. Ναι. Σωστό. Είναι πολυτέλεια για τον Άρη. Ναι. Να είναι δύο στρατόπεδα. Πες το παθητικό Χρυσαυγίτες, Κομμουνιστές. Πες το παρές και κλίκες όπως θέλεις. ΓΑΜΑ Εθνική. Να κάνουν ό,τι κάνουν. Να βάζουν το εγώ πάνω από την ομάδα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Καλό. Σωστό. Είναι κατάπισο, ρε φίλε, τι να σου πω. Πάντως, φωνές πολλές για Καλαϊτζίδη δεν άκουσα. Κάτι ακούστηκε εκεί στο γήπεδο. Αποδέχονται την κατάσταση. Πιθανολογώ ότι θα πάνε με καλό στον χρόνο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι ακούς? Εγώ έμαθα τον κράζανε. Τι ακούς? Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μείνει του χρόνου, αλλά ναι. το θέμα ποιο είναι, ότι μέχρι και σήμερα στο αγωνιστικό τον υποστήριζα. Άμα φύγει ο Κάλλας, ναι. Άμα φύγει ο Κάλλας, τι φεύγει ο Κάλλας. Πρέπει να βρεθεί άλλος να ρίξει τα 500 και τα 600 και τα 700, λέω. Ναι, εσύ πιστεύεις ότι δεν υπάρχει άτομο ή ότι υπάρχει και δεν θέλουν να το βάλουν οι οπαδοί γιατί έχουν τα μαγαζιά τα δικά τους? Ιδέα δεν έχω, ούτε με ενδιαφέρει, για χαρά. Ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Σου είπα, εγώ αυτό λέω σε όλους τους Αριανούς. Αν ο Κάλλας
σαν παράγοντας, εγώ λέω. Δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα στη γάμα. Πώς θα μπορέσει να τα βγάλει στη β'. Καλό. Ο Ηρακλής, ας πούμε, με Παπαδόπουλο στη γάμα, έτρωγε τη μια φάπα πίσω από την άλλη. Έτσι. Ανεβαίνει στη β' έτσι. Και η Καρπαζά πέφτει σύννεφο. Καλά που ήρθε αυτός ο Παπαθανασάκης και τους ανέβασε. Δεν τους ανέβασε ο Παπαδόπουλο. Κάτσε να δούμε και με αυτόν. Κάτσε να δούμε αύριο οι ρεπόρτερ του Ηρακλή. Μας υποσχέθηκαν ότι θα μας πούν για ποιο λόγο δεν πήρε ο Ηρακλής την αδειοδότηση. Λένε για την τριετία, δεν λένε. Ναι, είναι η τριετία ή είναι οι οφειλές. Είναι και τα δυο μαζί. Πάμε. Έλα. Ποια πάνω τον πήρε. Κλείς την τηλεόραση. Κλείς την τηλεόραση. Ναι. Κλείς την τηλεόραση. Δεν καταλαβαίνω. Ρε, κλείς την τηλεόραση. Την έκλεισε. Έλα, φίλε. Πάμε. Επόμενη, πάμε. Έλα, άντε. Πάρε μετά. Πάμε. Δεν μπορώ. Με τον αργό. Με τον αργό δεν μπορώ. Κουσούρι έχω. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Μιχάλης, απ' έξω παίρνω. Απ' έξω τι, δηλαδή, πού έξω. Αγγλία. Αραβία. Αγγλία. 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 Εδώ η Χωάνη δεν είναι καθαρή. Έλα. Πάμε. Δύο πράγματα θα πω. Ναι, πες τα δύο πράγματα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Ποια ομάδα μας? Του Ηρακλή. Τι έκανε? Που ανεβήκαμε. Δεν ανεβήκατε ακόμα. Θα ανεβούμε. Ναι. Πολύ χαίρομαι το πρόεδρο που έχουμε και να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους όλων των Ηρακλειδέων για κάτι Ηρακλειδείς παλιότερα που αποκαλούσαν το Ψωμιάδη κύριο Μάκη τα ραδιόφωνα. Τι κύριο Μάκη? Χωρίς να... Φύγατε να εξαφανίσετε την Καβάλα, οι ρεπόρτερ ήταν μαζί σας, η πλειοψηφία των οπαδών του Ηρακλή, ο Μάκης κτλ. Τι κύριε Μάκη? Νίκολας, ναι, λέγε, ναι. Αυτά τα παιδιά που ναι. αποκαλούσαν τον Ψωμιάδη κύριο Μάκη. Μάλιστα. Ανημέρωτοι θα ήταν, δεν ξέρω να γίνει. Ναι, καλέ, ανημέρωτοι θα ήταν, δεν είχαν ενημερότητα. Ναι. Όχι ενημερότητα, Ραβδούπουλε. Δεν ξέραν ότι ο άνθρωπο ήταν κουντικό, ότι ήταν φασίστα, ότι είναι το χειρότερο κάθαρμα τη ελληνική κοινωνία. Επειδή ήταν... Καλό του Ηρακλή, ρε θέλα. Τι του νοιάζει, είναι φασίστα ή όχι. Εσένα σε νοιάζει. Είναι αυτά που λε, ρε φίλε. Εσύ δεν πρέπει. Ο Παπαθανασάκης είναι αριστερό. Ο Παπαθανασάκης τουλάχιστον ο Ραβδούπουλε είναι καλός, είναι ηθικός άνθρωπος, είναι καλός. Ρε άμα είναι ρε, φίλε, πλάκα κάνεις. Ηθικός. Το ρωτήσαν όταν ήρθε στον Ηρακλή τι δουλειά κάνεις και είπε αυτό δεν το ξέρω τη μάνα μου. Πού ξέρεις ότι δεν κάνει σωματεμπορία ο άνθρωπος. Ή ο Σαββίδης, ας πούμε, ή ο Α ή ο Β. Πού τους ξέρεις, είσαι μέσα στην τσέπη τους. Τι ξέρεις. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, σου λέω ότι πουλάω μέλια. Μπορώ να πουλάω και ναρκωτικά, να μου το ξέρεις αυτό. Ξέρεις, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Εδώ σου συγκρίνω δύο άτομα. Ο ένας είναι ο Ψωμιάδης. Ναι. Και ο άλλος ο Παπαθανασάκης. Ωραία. Για τον Ψωμιάδη συμφωνώ ότι γνωρίζεις πέντε πράγματα. Αλλά εφόσον για τον άλλο δεν γνωρίζεις τίποτα, συγγνώμη, δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Δηλαδή, η πολιτική του τοποθέτηση είναι αυτή που τον κάνει παλιωτόμαρο τον κύριο Ψωμιάδη ή ας πούμε οι πράξεις του. Μα... Έκανε. Δεν θέλει. Δεν θέλει και πολύ μυαλό για να καταλάβουμε ότι ο Ψωμιάδης είναι άνθρωπος τον οποίο δεν τον θέλεις δίπλα σου, δεν τον θέλεις να έχει την ομάδα σου. Γιατί? Άμα σε έχει... Γιατί είναι κάθαρμα, ρε φίλε. Οι άλλοι τι είναι, καλά παιδιά είναι. Δηλαδή ο Μαρινάκης τι είναι, κύριος είναι gentleman. Δηλαδή... Gentleman. Τι, κάθαρμα λες. Δηλαδή είναι κάθαρμα... δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ο Κόκκαλης, ας πούμε, που έπαιρνε τα πρωταθλήματα ήταν gentleman. Ραντούλε, άμα ο Ψωμιάδης είχε την ομάδα σου, εσένα θα σου άρεσε αυτό το πράγμα. Άμα πήγαινε καλά, γιατί με πειράζει εμένα. Δεν θα σε πειράζει. Δηλαδή ο Μητυλινέος, ρε φίλε, που είχε την ομάδα σου, ήταν gentleman. Όχι ρε φίλε, δεν του κουτήσε. Με κολλάς, δε. Φώναζες ο με το Μητυλινέο. Φώναζες, δε. Κοίταξε, σίγουρα ο φίλος έχει δίκιο. Τι έχει δίκιο, μωρέ. Περίμενε, έχει δίκιο. Αν γνωρίζεις κάποια πράγματα για το μεγαλομέτωχό σου, θα σε ξενερώσουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν αποκαλυφθεί, ξέρω εγώ, ότι ο Σαββίδης κάνει, ξέρω εγώ και εγώ δεν ξέρω τι σωματεμπορία, η τούμπα δεν θα γεμίσει το πληροφορό. Το Μελισανίδη τον ήθελε στον Ηρακλή.
Καλή ερώτηση. Άμα ήταν Ηρακλάγιας, ναι, αλλά άμα, δεν είναι. Άμα ήταν παλιωτόμαρο, αλλά ήταν Ηρακλάγιας, τον ήθελες, ε! Μα αρέσεις. Επόμενη γραμμή, δεν μπορώ. Αργά, γρήγορα πάμε. Καλημέρα. Έλα. Εδώ η Μαρμίτα, δεν βγήκε τυχαία εκπομπή. Όλοι πάει γιατί... Έλα φίλε, καλημέρα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Γεια σου Τσόχα, Αντισκότη. Γεια χαρά, γεια σου Αντισκότη. Τι γίνεται, καλά. Τι Αντισκότη, τι λέει αυτό. Γεια σου Πασχαλιακό καταρχάς, για την Άνω Δότο. Αυτό που θέλω να σχολιάσεις κάτι που συνέβη σήμερα το τρομερό. Δεν σε ακούω καθαρά ρε μεγάλε, το τηλέφωνο σου δεν είναι καλό. Ναι. Έλα, ακούς. Προσπαθώ. Σιγά σιγά να μπουν. Πιο μακριά κράτα το. Πιο μακριά. Δεν είναι του Λούμπα. Πιο μακριά κράτα το ακουστικό. Ναι. Επειδή είμαι και ο παδός του Κλειστακού, σήμερα έγινε χειρουργείο στο Κλειστακού. Δεν ξέρω αν έμαθες. Ούτε με έμαθα, ούτε με νοιάζει τι έγινε. Ποιος είπε, σου άρεσε. Έπαιζε Μουδανιά και Κλειστακού σήμερα. Εγώ με τα Μουδανιά είμαι, δεν με ενδιαφέρει. Τι δεν σου ενδιαφέρει. Είμαι με τα Μουδανιά. Επειδή εμένα με ενδιαφέρει, επειδή έχουμε εκεί σαν. Εγώ είμαι με τον Κλειστακού. Εγώ με τα Μουδανιά. Τι έκανα, ανέβηκαν τα Μουδανιά. Όχι ρε, πόσο ήρθε ένα-ένα. Τρένο. Λοιπόν και μέσα στην κρύα βρέση 0-1 ήταν το σκόρ του Κλειστακού και το καθάρισε και το κάνω 2-1. Δεν πειράζει. Ας πληρώσει ο Κλειστακός να ανέβει. Τελικά ποιος ανεβαίνει τώρα. Όποιος πληρώνει ανεβαίνει, Μαρμίτα είναι, άσε μας τα τζάμπα τη βγάλει, άιντε το Κλειστακός. Πώς έρχεται. Έγινε, γεια σου. Τι φωνάζατε, Κυλκυσιακοί, βγάλετε το δάρα από τα Μουδανιά. Αυτό φωνάζατε. Ένα έντε 65 λέει σοφάρισα. Ποιο σοφάρισε. Τα Μουδανιά. Καλά κάνανε. Εγώ υπέρ των Μουδανίων. Εγώ είμαι υπέρ του Κυλκυσιακού. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Κυλκυσιακού, εγώ είμαι υπέρ των Μουδανίων. Χαιρετίσματα στον πρόεδρο του Κυλκυσιακού. Τον Παναγιωτήρη του Γιώργου, τον φιλαράκι μου. Σε ένα μάτσα Μουδανιά. Χαιρετίσματα στον πρόεδρο των Μουδανίων. Μακάρι να βγει ο Κυλκυσιακό. Μακάρι να βγουν τα Μουδανιά. Και φωνάζανε οι αντίπαλοι των Μουδανιών, βγάλτε το δάρα από τα Μουδανιά. Πάμε κόσμο, ναι. Έλα ραβ. Καλώς τον. Τι έγινε. Καλά. Καλά. Παοξήσιμε. Μπράβο. Σήμερα με ποιον ήσουν, με τον Γαύρο για με τους άλλους. Ορίστε. Με τους άλλους. Σήμερα στο μπάσκετ με ποιον ήσουν. Με τον Πάοκ. Με τον Πάοκ ήσουν. Ο Πάοκ δεν έπαιζε μπάσκετ ρε φίλε. Δεν έπαιζε ο Πάοκ σήμερα φίλε. Άκου να σε πω. Δεν ακούκουρτα, σε ακούρτελε. Λέγε, ναι. Πώς το βλέπεις τον Πάοκ στα play-off. Δεύτερο. Γιατί το λες αυτό. Γιατί η άλλη καλύτερη ομάδα. Πρώτος θα βγει. Τι πιο. Ποιος έχει καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύεις. Τώρα που πληρώσαμε τα χρέη θα έχουμε άλλον αέρα. Τώρα τι. Θα κλάνετε δολάρια από πίσω. Τι, πώς, τι άλλο. Θα κλάνουμε δολάρια, θα πληρώνουμε τέτοιο κι εμείς. Ναι. Θα μας προωθήσει λίγο η διαιτησία. Τι θα σας κάνει διαιτησία. Με έτσι τον θες πρώτο τον Πάουκ, φίλε. Χαλίφι στη θέση του Χαλίφι. Βρωμιάρι, δεν και αυτό. Έτσι δεν έλεγε τον Αντόπουλο. Έτσι είναι το σωστό. Είμαστε βρωμιάριδες, αρκεί τη βρωμιά την κάνει η δικιά μας ομάδα. 50-50. Άμα μας κάνουν τη βρωμιά οι άλλοι, είμαστε. 50-50 βγαίνει πρώτο σου πάγου. Να το πει. Καλά, καλά. Μακάρι και εγώ υπέρ αυτού είμαι, αλλά. Ναι, υπέρ αυτού είσαι. Ναι. Ακούς Ραντόπουλε. Τι υπέρ αυτού, ρε φίλε. Καλύτερη ομάδα έχει ο Παναθηναϊκός, καλύτερο υλικό έχει ο Παναθηναϊκός. Για μένα το καλύτερο υλικό είναι ο Τσέρα. Τραυματισμού έχει ο Παναθηναϊκός, πια Τρίπολη μπαρδε. Λοιπόν, θα βγει ο Παναθηναϊκός. Καλύτερη ομάδα είναι ο Πάο. Πώς? Άρα μας βλέπεις δεύτερους, λέω. Γιατί εσύ θες πρώτη να βγείτε. Εννοείται. Αυτό άμα... δεν βλέπει, ρε φίλε, δεν βλέπει καλά. Άμα βγείτε πρώτη, θα θέλετε και μεταγραφές, έτσι δεν είναι. Ορίστε. Αν βγείτε πρώτη, λέω. Πώς? Πώς? Ή αν βγείτε πρώτη, ρε Ταγάρισε, λέω, μεταγραφές δεν θα θέλετε. Εντάξει. Δεν θα θέλω. Επόμενη γραμμή. Κατάλαβες. Δεύτερη θα βγει. Γιατί λες αυτή την πρώτη θα βγει. Γιατί εφόσον πλήρωσε τα χρέη, γιατί να μην πληρώσει λεφτά για μεταγραφές, δεν κατάλαβα. Και γιατί να πληρώσει λεφτά για μεταγραφές. Γιατί να πληρώσει και τα χρέη τότε. Τα χρέη γούστερα και τα άλλα. Πρέπει να μεταγραφές γουστάρει. Δεν πρέπει να πάει τσάπιο στην κομμάτια. Πώς θα πάρει. Εισόδημα πώς θα έχει. Δεν πρέπει να βγει σε τσάπιο. Εισόδημα. Δηλαδή να πληρώσει λεφτά ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια. Για να μπει στους ομίλους. Για να δεν πει. Αν δεν πει τι θα γίνει άμα δεν πάνε τα λεφτά, πού πάνε τα λεφτά. Γιατί να πάνε, θα πας για πρωτάθλημα. Θα πας για πρωτάθλημα. Εσύ αν είσαι ο Σαββίδης. Βεβαίως. Και είχες αυτό. Τα τάγωνα. Είχες το Βρίζα, το Ζαγοράκι και όλους αυτούς εκεί. Θα κάνει μεταγραφάρες, άντε σε δώσω και είδηση να ξέρεις. Σταμάτα ρε, θα κάνει μεταγραφάρες ρε. Με σουφρώνεις το Φρίδι. Τι μεταγραφάρες θα κάνει. Θα κάνει μεταγραφάρες. Ναι. Με ποιον άλλο. Τώρα έρθει ο τεχνικός διευθυντής και θα δει. Πότε θα έρθει. Τώρα έρχεται σε λίγες. Θα τώρα σε λίγες μέρες. Ναι. Και θα κάνει μεταγραφάρες εδώ. Θα το δεις. Για να βγει πρώτος στα play-off. Βεβαίως. Για να μπει μέσα. Όχι να βγει πρώτος στα play-off. Αλλά τι. Για να πάει καλά το καλοκαίρι. Ναι. Δεν πρέπει να περιμένει να δει πού θα τερματίσει στα play-off. Μα θα βγει πρώτος στα play-off. Και αν βγει δεύτερος θα κάνει πάλι μεταγραφάρες. Και άμα βγει δεύτερος και άμα βγει δεύτερος. Θα κάνει πάλι μεταγραφάρες. Και αν πτωχεύσει η χώρα μας. Δεν με απαντάς. Ερωή γεγονότων. Έλα. Έλα
Ακουστή. Καλώς τον. Έλα, είμαι ο φίλος που ήρθε με τον Αγριάνθρωπο πριν καμιά εβδομάδα στο Μετρόπολης. Κατάλαβα. Να σου πω, βασικά ένα πράγμα θέλω να σου πω και ένα να σε ρωτήσω. Ναι. Πρώτον, το μάτς με τον Ηρακλή με τον Απόλλων δεν ξέρω αν το είδες ή όχι. Τα τελευταία 35-40 λεπτά ήταν. Ναι, λοιπόν, ένα πράγμα. Ή θέλουμε ακόμα 4 βαθμούς μαθηματικά για να ανεβούμε, οπότε να μην χαλαρώνουμε από τώρα. Εντάξει τώρα, λογικά. Δεν μπορώ να τα χάσω όλα και τα πάρω όλα. Δεν γίνονται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Και δεύτερο. Μόνο αν δεν θες να ανέβεις. Μόνο αν δεν θες, ναι, λόγω της των αδειών. Μόνο αν δεν θες να ανέβεις. Ιδεάλλως δεν υπάρχει λόγο. Ποιο έχει άδεια. Η άδεια θα βγει πάλι. Κάτσε, ρε, περίμενε να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος. Ναι. Ωραία. Και μια ερώτηση να σε κάνω. Εγώ σήμερα καθόμουν με τους φίλους μου εκεί πέρα, βλέπαμε λίγο μπάσκετ. Τελικώς. Με ρωτάνε στο τέλος, εσύ με ποιον ήσουν, με τον Ολυμπιακό. Λέω, ναι, με τον Ολυμπιακό. Με λένε γιατί. Γιατί. Τους λέω, εγώ γουστάρω Ολυμπιακό στο μπάσκετ, γιατί δεν είναι βρώμα όπως είναι στο ποδόσφαιρο. Έτσι λες εσύ. Α, δεν είναι. Έτσι λες εσύ. Ναι. Δεν είναι Ολυμπιακό, φίλε. Έλα. Α, δεν είναι Ολυμπιακό. Όλα καθαρά τα έχει πάρει. Ναι. Και το πέμπτο τελικό στο Ολυμπιακό ΠΑΟ που είδαν εκείνα τα με τη τέτοια. Που ήταν εκείνα τα. Αυτά που τα 3 δευτερόλεπτα. Ναι, αυτά μας έλεγαν. Καλά, άσε μας. Κοίταξε, έχει ωραία ομάδα τώρα, μην λέμε τώρα. Να το ταγάρι. Έχει ωραία ομάδα. Εγώ δεν ήθελα να κερδίσει σήμερα. Να το ταγάρι ο Παοξής. Εγώ δεν ήθελα. Να είσαι 45 χρόνο Παοξής. Να έχει το 10χρονο από δίπλα. Ο Ολυμπιακό. Να χειροκροτάει τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Όχι, βέβαια. Και την άλλη μέρα στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν χειροκροτάω τον Ολυμπιακό. Ούτε στι γκόμενε να παίζουν. Το λέω να ξέρει. Λοιπόν, αλλά έχει ωραία ομάδα στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Αλλά εάν χρειαστεί, ναι, ναι, και δυσκολευτεί και δεν μπορεί να πάρει το παιχνίδι, τότε γίνεται και βρώμικος. Α, μπράβο, πες τα. Αυτά τα ξέρουμε. Άντε, μπράβο. Κάνω τώρα την ερώτηση. Ναι. Είμαι κομπλεξικός αν εγώ σε αυτό το μάτς που είδα εγώ σήμερα υποστήριζα Ολυμπιακό. Δικαίωμά σου είναι, φίλε μου. Όχι, δικαίωμά σου είναι. Αλλά για δεν μένα μπορείς. Δεν είσαι κομπλεξικός. Δεν μπορείς. Έχεις ασθενική μνήμη που ξεχνάς τι έγινε τη χρονιά τελευταία που πήγε ο Ηρακλής που βγήκε τρίτος. Τα ξεχνάς αυτά που λες ότι ο Ηρακλής ο Ολυμπιακός δεν κάνει. Το ξεχνάς φαίνεται. Τη χρονιά βγήκε ο Ηρακλής. Αυτή η μασόνη του μπάσκετ, οι δημοσιογράφοι, οι αρχιμασόνοι. Καθαρός Ολυμπιακός τέκνης. Περνάνε στον κόσμο και ο Παναθηναϊκός. Ό,τι βρωμιά και δυσοδεία την περνάνε προς τα πίσω. Ενώ όλοι οι ρεπόρτερ των ομάδων που κάνουν ποδόσφαιρο βγάζουν από τα άπλυτα και αυτά που δεν πρέπει να βγάλουν. Δηλαδή το μπάσκετ είναι το ίδιο βρώμικο και ελεηνό όπως το ποδόσφαιρο. Όμως η μασόνη του μπάσκετ με τον αρχιμασόνο, τον συγχωρεμένο, τον πώς το λέμε με τα μουσια, ρε, που πέθανε από καρκίνο. Φίλιππα. Το Φίλιππα Συρίγο, τον αρχιμασόνο, τον συγχωρεμένο. Άσε τώρα, εγώ είμαι κομπλεξικός, τίποτα δεν είσαι. Τον Ολυμπιακό τα παίζει στην Ευρώπη, στο ποδόσφαιρο το χειροκροτάς. Όχι, όχι. Αυτό γιατί το χειροκροτάς. Γιατί βλέπω μπάσκετ, γιατί γουστάρω να βλέπω μπάσκετ. Βλέπεις μπάσκετ. Δηλαδή είναι λιγότερο βρώμικος αυτός ο Ολυμπιακός. Εγώ κοίταξε προσωπικά από όσο τον είδα σε Eurobasket. Ναι. Ναι. Ας τον Eurobasket. Στην ναι. Ελλάδα, μάτς έχεις δει. Όχι, δεν παρακολουθώ. Όταν πλησιάζει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, ξέρω εγώ. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Πού να γλιτώσεις. Ναι, πού να γλιτώσεις. Ποια είναι η διαφορά από το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μόλις ο ΠΑΟΚ πήγε να κουνηθεί λίγο. Φραπ, φρουπ, φραπ. Μόλις πήγε 15 βαθμούς πίσω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πάμε διάλειμμα. Έτσι. Είναι. Πάμε. Άλλη. Για γάλα δεν πάει. Η λέει ρε μα και τη Βέρεια τώρα. Ο, βγήκαμε. Την Τρίτη βγαίνει η απόφαση για τη Βέρεια. Μα το πε. Συστήκαμε τώρα. Τη Βέρεια. Τι έγινε. Το πολύ μπορεί να πες και σωθεί ο Λεβαδιακός. Δεν γίνεται αυτό. Πώς. Θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που υπάρχει. Και πρώτη φορά έγινε έγκλημα. Αν τολμήσουν και πειράξουν τη Βέρεια, πρέπει να πέσει πρώτα ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ πολύ. Αλλιώς μην τολμήσουν και πειράξουν να κουμπίσουν τη Βέρεια. Και ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος πριν μια εβδομάδα, αυτή η μεγάλη γάτα. Ο παπα. Βίκτορας. Βέβαια. Λοιπόν. Εδώ έδινε. Τέλος πάντων, δεν λέγονται αυτά. Τέλος πάντων. Αλλά βγήκε και είπε στον Μπούζο, τον άκουσα εγώ, λέει κύριε. Αυτό και αυτό και αυτό. Ο κύριος Πετρόπουλος, ο εισαγγελέας, ενόχλησε λέει τη Βέρεια. Τον Ολυμπιακό δεν τον ενόχλησε. Και βγαίνει άλλο ο Φρέτης. Έχει μια δόση αλήθειας. Ναι, τι να πει τώρα. Τα μιλάω με άντρα, ο οποίος φοράει παντέλο. Δεν λέω ότι άλλη φορά είναι σόβραγγα. Έχω έναν άντρα ο οποίος μιλάει αυτά που λέει βαρύ. Από μέσα, ρε, έχει βαρύτητα. Πώς θα γίνει. Έχεις δίκιο. Και βγαίνει κι άλλος εκεί που μας έφερε τον. Το καπετάνιο, ο Τσαρούγας,
Ο καπετάνιος έχει λεφτά. Και εκείνος έχει δύναμη. Ναι, ναι, έχει μεγάλη δύναμη. Δεν ξέρω τι δύναμη έχει. Δεν το εμπιστεύω εγώ. Έχω πτυχία, κύριε Βίκτορα, δεν γίνεται. Για έχει πτυχία και ξέρει, ξέρω τι σε λέω. Εκείνοι αλλάζουν κυβερνήσεις στο Κολωνάκι πάνω στο πρώτο καφέ εκεί. Άσε τώρα το Κολωνάκι, τίποτα δεν ξέρει μπροστά σε αυτά που ξέρει ο Μητρόπουλος. Άσε βρε τώρα, τίποτα. Βαρύ όνομα και ο Τσαρούγας. Μας έβαλε, άσε μας κάνει μένε το όνομα του Τσαρούγας. Το ξέρω σου λέω τώρα. Τσαρούγα, επειδή είναι παοξή, Τσαρούγα. Όχι, επειδή είναι πανέξυπνος. Βρε, τι έξυπνος είναι, έχω λέει πτυχία. Τσαρούγας, μόνο από το επίθετο κόβεται, Τσαρούγας. Επόμενη γραμμή. Ενώ ο άλλος προοδεύει. Άσε μένε τώρα. Του βάλει τώρα τα ίδια ζυγαριά το Βίκτορα, το Μητρόπουλο με τον Τσαρούγα, ρε. Πλάκα μας κάνεις. Έφερε τον άλλο τον Κινούση για μεγαλομέτωχο. Έχει λεφτά! Ο ένας είναι φραγμένος και ο άλλος είναι αγωνιστής της δικαιοσύνης. Είναι αγωνιστής της δικαιοσύνης. Όχι, ρε. Σε μας καημένε τώρα. Σιγά. Σε έφερε το ταγάρι με το μουστάκι. Τον Κινούση. Τον Κινούση τον έφερε. Δεν τον έφερε. Μην μπερδεύει. Δεν τον έφερε απλώ. Αυτό ήθελε να φέρει ένα. Άντε βία από εδώ πέρα. Το γνώρισε ένα παππού 80 χρονών ήταν στο Κολωνάκι με τον Πασίλη. Άντε βία από εδώ πέρα. Ήπια καφέ μια μέρα μαζί του. Πήγα, είχα μια δουλειά εκεί πέρα. Και το γνώρισα, μου λέει, αυτόν θα φέρναμε στον ΠΑΟ και το παίζαμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Άσε με, δεν μπορώ να ακούω. Κερδάγαμε 4-1 και ο παδί μας λέει βρίζανε τον γούμενο. Άσε με ρε τα μασάλια του ρε. Και τον λέω ρε, εσύ πώς αυτόν θα μας φέρεις. Αυτός είναι παππούς, θα πεθάνει τώρα. Τι τον κάνεις τον άνθρωπο, άσε τον εδώ τον άνθρωπο. Έξυπνος άνθρωπος. Ποιος. Έχω πτυχία. Ρε παιδί μου και τον έφερε για λεφτά, επειδή είχε λεφτά. Εφοπλιστές ήταν. Θα ρίξει τον Ολυμπιακό Β' Εθνική ο Τσαρούγας. Τι οράματα βλέπει. Όχι, ο Τσαρούγας είπε. Τι είπε ο Τσαρούγας, ναι. Ότι τα παιχνίδια αυτά, δύο τα στείλουν, ένα δεν στείλει παιχνίδι. Καληνύχτα. Ναι. Άμα πέσει, δεν πέφτει μια ομάδα, πέφτουν και οι δύο. Εμείς ξέρουμε ότι ένα τα στείλει. Αλλά δεν γίνεται η δικαιοσύνη να είναι μόνο με το ένα, πρέπει να είναι για το ίδιο θέμα και με το άλλο. Τι πρέπει, τι θα γίνει, τι πρέπει, θα με πει. Θα το δούμε. Α, θα το δούμε. Κύριε Πετρουλάκη. Ω, έχω επιτυχία εγώ. Πάμε, κόσμο. Άιντε, καλημέρα. Γεια σου, Ράβο. Γεια σου, Βίλε. Γεια σου, τι κάνετε, παιδιά, χαιρετισμούς πολλούς σε όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά, Βίλε. Γεια σου. Αλλά, όλα καλά. Αριανός Συντερίστας εδώ. Αριανός. Συντερίστας. Ναι. Άσε να πάνε. Είχα και το ραδιόφωνο, ρε, εσύ, μάλλα δύο παλικάρια. Παλικάρια. Ναι, ναι. Ωραίος. Άμα το θυμάσαι τον Παναγιώτη, εκείνο με τα γυαλιά που ήταν στο box. Α, ένα γορίλα. Λίγο, ναι. Λίγο γοριλόφερ, ναι, ναι. Με τον δάσκαλο που έχει εκεί πέρα στην εκπομπή. Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι. Χαιρετισμούς πολλά. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Πες το ρε, 7 φράγκα. Καμιά φορά να έρθω εκεί πέρα να μιλήσουμε για μπάλα όλοι μαζί. Για μπάλα, για τον Άρη να μιλήσουμε. Όχι για τον Άρη. Α, για μπάλα να μιλήσουμε. Για μπάλα για τον Άρη δεν μας δουν ούτε στο σπίτι. Χε στον Άρη, ο παδό του Άρη. Εντάξει, να πει ρε, Τζόρνταν, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πει ο άνθρωπο. Έχει δίκιο σε όλα, Τζόρνταν, να ξέρετε. Τι να πει ο άνθρωπο. Τι να πει ο άνθρωπος, τώρα θέλουν λέει επενδυτή. Μέχρι πέρσι θέλανε να τη λες 20 χρόνια. Ξαφνικά ήταν τώρα να πληρώνει τα χρέη, θέλουμε και εμείς επενδυτή. Βγαίνει ο Θόδωρος ο Χρυσαυγίτης στις πιάτσες στα νερέκια. Θέλω επενδυτή κύριε να το πει, τώρα δεν θέλει αυτός. Και ο Ασλαμάς γιατί δεν το φέρατε εκεί πέρα, ρε. Ο Ασλαμάς πήγε με μια φίλη του. Κουλτούρα. Πώς λέγεται εδώ, Μήλος. Σε ένα event στο Μήλο. Α. Σε ένα event στο Μήλο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Εντάξει. Δεν ξέρω και εγώ τι έπαιζε ο Μήλος αυτό. Ο Ασλαμάς είναι κουλτουριάρης. Πάει κινηματόγραφο, πάει θέατρο. Και εγώ νομίζω πήγε στο γάμο στο Λουξεμβούργο, αλλά εμένα μου ήρθε η μπουμπουνιάρα πιο νωρίς. Ναι, ναι. Εντάξει. Καλό παιδί είναι. Δεν το συζητάμε. Τι να βγει να πει. Ο Ηρακλής η εβδομάδα που πέρασε ήταν τρισάθλια. Χάνει ένα 0 από τον Απόλλωνα με κατεβασμένα τα χέρια. Δεν ανανεώνει ο Νίκος Παπαδόπουλος προπονητής. Δεν παίρνουν άδεια, ξέρω εγώ, αδειοδότηση. Πληρώνει τα χρέη ο Ιβάν, παπ, εξαφανίστηκαν από τα ραδιόφωνα, εξαφανίστηκαν από τις εφημερίδες, εξαφανίστηκαν από τις τηλεοράσεις. Περιμένω να τους ακούσω. Ραπ. Έλα. Δεν μου λες πότε μπορούν να έρθουν ραδιόφωνο και με τον Παναγιώτη, εσύ. Θα έρθεις μια μέρα που δεν θα είναι ο Τζόρνταν, που δεν θα είναι ο γιατρός, που δεν θα είναι οι πεντεζάδες. Πώς? Όχι στο ραδιόφωνο, λέω. Στο ραδιόφωνο, καλή μέρα να έρθεις, είναι η Πέμπτη. Σε έρθει όποτε θέλει, ας είμαι και εγώ. Κομπλέ. Ναι, εντάξει. Άντε, χαιρετίζουμε τώρα και καλά να περνάτε, παιδιά. Γεια σας, πολύ. Το ίδιο επιθυμούμε και για εσάς. Οπωσδήποτε. Καλά, αγόρια. Επόμενη γραμμή, ναι. Μ' ακούτε. Όπα, ναι, σας ακούμε. Ιρανίες είμαι. Να, σαν παραγγελία τον είχα. Λοιπόν, κοίταξε αντίστοιχο σήμερα. Δεν με απασχολεί τόσο η ήττα που ήρθε από τη Σμύρνη. Καλά, εντάξει. Γιατί η άνοδος είναι εξασφαλισμένη. Σωστό. Το θέμα είναι η αδειοδότηση, αυτό που καίει. Ναι, να δούμε, να δούμε. Γιατί δεν μπορεί να έρθει, δεν μου ακούγεται καλά αυτό και καλά με το άρθρο. Νομίζω ότι έχει γίνει, δεν ξέρω τώρα. Νομίζω κάτι
Όχι, εμείς αύριο θα μάθουμε. Εγώ μίλησα με τους ρεπόρτερ του Ηρακλή. Τους λέω ένα πράγμα. Παιδιά, εγώ θα ψάξω να βρω την άκρη. Βοηθήστε κι εσείς να μάθουμε. Εάν αυτό έχει να κάνει με οφειλές. Το Παπαφαρασάκι, η φυτήρια αδερφίας, ο άνθρωπος φαίνεται έχει βάλει στα Ηρακλή. Αλλά εντάξει, αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Μπορεί να βγουν το πούντο, όχι να μας λέει. Εντάξει, να κάνουμε κριτική εμείς. Εντάξει, να ξέρουμε αν είναι το θέμα οικονομικό ή έχει να κάνει με την τριετία. Ναι, αυτό. Ή μακάρι να είναι αυτό που λέω τα αθρά και δεν το βλέπω. Γιατί εμένα μου φαίνεται τώρα πολύ βαβά αυτό. Δηλαδή, εντάξει, σε πολεμά, μας πω, σε πολεμά η ΕΠΟ, αυτά κούρασε για μένα. Εντάξει, η ΕΠΟ νομίζω δεν θα ασχοληθεί πέντε χρόνια τώρα για μας. Δηλαδή, ποιο ήταν το θέμα της ΕΠΟ, να μην αφήσουμε όλοι να κάνουμε μεταγραφές. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, γιατί πριν να δώσουν το φάκελο, και ο δικηγόρος και όλοι λέγανε ότι εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο από την πλευρά μας. Αυτά θα τα ακούσεις. Αυτά και ο Γιάννης Τάκης που έδωσε άδειο φάκελο, έτσι έλεγε. Έτσι λέγανε. Καλύτερο. Δηλαδή, όταν είσαι σίγουρος, λες, είμαι σίγουρος, εγώ δώσω το φάκελο και τον πάμε. Όχι, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και περιμένουμε. Ναι. Δηλαδή, κάπου βρωμάει. Δηλαδή, κάπου είναι θέμα, ναι. Δεν θα τους κράξω. Απλά να μην βγαίνει. Φίλε, άμα δεν πάρεις αδειοδότηση. Λέμε. Και μένεις με αυτή την ομάδα. Θα σου βάλουν περιορισμό στις μεταγραφές. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 23 χρονών. Ξέρω... 3 πάνω από 24. Ναι. Εντάξει. Θα πάρεις, θα κάνεις. Μένεις με αυτή την ομάδα κατηγορία. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί από τότε που έχει πέσει ο Ηρακλής, εγώ σου προσωπικά σου περιμένω. Κοίταξε να δεις. Το μένεις. Αλλά από όσο είδα το παλιό και αυτές τις ομαδούλες, εντάξει, πιστεύω μένεις. Και εγώ πιστεύω μένεις. Θα δούμε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό, γιατί αν είναι αυτό για το άθρο, σημαίνει ότι αυτό θα σου πιάσει για ένα χρόνο. Δηλαδή αν ευθύνεις και από χρόνο μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Το θέμα είναι αυτό. Κάτσε να δούμε. Εγώ αύριο θα μάθω. Θα μάθω μέχρι το μεσημέρι από τους ρεπόρτερ, έτσι που πάρε. Αν είναι οικονομικό ή έχει να κάνει με κάτι άλλο. Δεν νομίζω αυτό, δηλαδή δεν μου ακούγεται καλά. Δηλαδή και κύριε πώς πήρε. Τώρα δεν το λέω. Δεν άκουσα. Η Κέρκυρα πώς πήρε. Ναι. Η Κέρκυρα που έγινε Κασιόπη. Η Κέρκυρα λένε ότι Κασιόπη έγινε και αυτή. Ναι. Επειδή γεωγραφικά η Κέρκυρα με την Κασιόπη ανήκουν, λέει, δεν ξέρω σε περιορισμό. Κάτι λέγανε ότι παίζει το γεωγραφικό. Ότι ήταν πως είναι δηλαδή, σε άλλο νομό αν έπαιρνες, ναι, αν έπαιρνες εσύ του Αγροτικού Αστέρα, της Καλαμαριάς, ναι, του ΠΑΟΚ ή του Άρη, γιατί έτσι λένε. Εδώ η Κατερίνης Κίτρος Πιερίας. Ναι, το... αυτό παίζει ρόλο. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι μακάρι να είναι αυτό που λες, δεν είναι μόνο για το άρθρο, να μην κρύβουν κάτι. Γιατί εντάξει, θα είναι να λες σήματα στον κόσμο που στηρίζει. Βγες, πες, κάναμε αυτό το λάθος, εξηγήσου πιο ψηλήμερα. Έρχομαι να είναι αυτό και να μην δικαιωθούμε. Εντάξει, ό,τι και να είναι στήριξη, θα... παντού στήριξη. Όλοι οι γήπεδοι, όλοι οι αρκείες, όλοι και του χρόνου, τα πάντα. Τα λέμε, για να δούμε τη στήριξη. Κίτρος Πιερίας Γάμα Εθνική. Ναι, έχουν καλή ομάδα αυτή. Ο Κίτρος. Έχουνε το Κίτρος. Καλό χωριό, παιδιάδα είναι. Έχει ωραία λουκάνικα. Έχεις φάει λουκάνικα από το Κύπρο. Έχω φάει. Πότε έφαγες? Πολύ ωραία. Καραμαλίδικο λουκάνικο, ωραίο. Παίρναμε στο μαγαζί κάτω. Από το Κύπρο λουκάνικο. Το Κύπρο και από την Κατερίνη παίρναμε. Πολύ γνωστή. Φοβερά λουκάνικα. Βγάτηκα με πράσο και με τέτοιο. Το Κύπρο είναι καμιά 10 χιλιόμετρα, 15 πριν την Κατερίνη. Κάνεις δεξιά. Και μακρύ γυαλό και τα λοιπά. Κύπρο Πιέρια. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Ηρακλής λέγομαι, είμαι 16 χρονών, ναι. Οπαδός του Άρη. Ωραίος. Λοιπόν, σήμερα ο Άρης ήταν τραγικός, φαλγιάνε ακόμα παιχνίδι. Πήγες, τον είδες? Το είδα το παιχνίδι, ναι. Πήγες, Ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Μετά λίγο από το 60 και μετά ανέβηκε, έχασε κάποιες ευκαιρίες. Εντάξει, θα μπορούσε να κερδίσει. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Πάλι δεν βλεπόταν σήμερα ο Σανιά, ο Λουντούλου και ο Πόη επίσης τελευταία δεν είναι πολύ καλός. Είχε δύο δοκάρια όμως. Φίλε, σήμερα για μένα δικαιολογούταν, ήταν το μοναδικό μάτς που δικαιολογούταν ο Άρης να παίξει καλά. Με τι ψυχολογία να πάει. Σήμερα εντάξει, ειδικά. Δεν έχει δίκιο σε αυτό που λες, αλλά μόνο για το όνομα το εντάξει με τον Ορφέα. Καλά, είναι... για το όνομα έπρεπε να έχει ανεβεί με διαφορά. Έτσι, πρώτος και με διαφορά. Τι προτείνει τώρα? Εγώ. Ναι, 16 χρονών. Τι προτείνεις, ναι. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι θα γίνουν παράσεις. Εντάξει, τέλος πάντων. Για μένα σκάτσει άλλη μια χρονιά ο Άρης στη Γάμα. Ναι, 16 χρονών. Είσαι, έχεις χρόνια μπροστά σου. Για ρωτά καλά. Μικρότα και καλά είναι δεξιά. Έτσι και το ήταν εδώ που κάτσας τώρα ξεσταγινότανε. Άσε ρε φίλε, άσε ρε φίλε.
Εντάξει, είσαι 16 χρονών και σε 3 και σε 4 και σε 5 χρόνια να έρθει στην Αλφα Εθνική, εσύ το πουλί σου θα είναι κάγκελο. Εμείς θα πηγαίνουμε στα και... κεράματα, ναι. Ο Άρης θα έχει πρόβλημα στο παδικό, άμα μείνει 100 χρόνια. Στο παδικό γιατί? Γιατί τα μικρά παιδιά που έρχονται. Ήδη έχει. Ναι, θα έχει κι άλλο μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Σωστά, ναι. Σωστά. Θα είναι Τσέλσι, θα γίνουν Μπάουκ, θα γίνουν Ολυμπιακοί, θα γίνουν ξέρω εγώ Μπαρτσελόνες. Άρης δύσκολα θα γίνουνε. Ναι, αλλά αυτό θα φανεί μετά από πολλά χρόνια. Θα φανεί μετά από 10 χρόνια, 15 μετά, θα φανεί. Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τη Δόξα Δράμας, λοιπόν, η Δόξα Δράμας βάβο έπαιξε πολύ ωραία σήμερα. Το χτύπησε το παιχνίδι. Τι είπε τότε? Το χτύπησε το μάτς. Το χτύπησε και έδωσε πολύ, 2-3 ευκαιρίες, 2 στο πρώτο ημίχρονο και 1 ειδικά στο 77 που άκουσα. Θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία. Λίγα λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι, έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη. Φαντάζεσαι το έκανε 1-1. Για το κύρος του Άρη, για μένα, καλύτερα που δεν ήρθε η ισοπαλία. Τότε δηλαδή θα ήταν πραγματικά για αυτοκτονία αυτό που έγινε. Και να γίνει για το κύρος του Άρη, ναι. Να φέρει ισοπαλία η Δόξα και να φέρει ισοπαλία ο Άρης. Σωστά. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα κράτησαν τον Καλαϊτζίδη. Ο άνθρωπος έκανε πολύ καλή δουλειά, κατά τη γνώμη μου. Στον Άρη έκανε καλή δουλειά. Γιατί και σημάδευε την ομάδα, πληρώνει κανονικά. Εντάξει, επειδή δεν την έβγαλε πρώτη, δεν ήταν και από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει. Κοίταξε φίλε, όμως είσαι και Άρης, έτσι. Είσαι σε μια κατηγορία, καλά τα λέει το παιδί. Αυτό αξίζει ότι έχει αδικηθεί ο Καλαϊτζίδης. Έκανε μια πορεία πρωταθλητισμού. Αλλά δυστυχώς, καλό ή κακό, ρε φίλε, σαν Αριανός, εντάξει, είσαι και 16 χρονών, δεν ανήκει ο Άρης εκεί. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή αριανόσκυλα, όχι σου περάσει, του λέω αριανόσκυλα, φόλ αριανού στην καριλά ο κολλητού μου, που του ρωτάω και δεν ξέρουν φέτος ούτε ένα παίκτη του Άρη. Και ξέρεις τι μου λένε, ο Άρης λέει δεν ανήκει εδώ πέρα. Ποιος, δεν είναι Άρης λέει αυτό το πράγμα. Ο Άρης ανήκει με τα λαμπομπονέρα, με τα χαρτιά, στα Άρης ΠΑΟΚ, να παίρνει ο Αριανός εδώ να βρίζει εμάς, μένα και τον Τζόρταν να τον βρίζουμε εμείς, να πλακώνεται με τον Ηρακλειδέα. Εκεί είναι ο Άρης. Δεν το κάνουμε εθνική τώρα, Άρης φιλότας. Σίγουρα, ακούγεται παράσιμο. Και φαντάσου, κρατήσαμε ακροαματικότητα πρώτη, σαν ραδιόφωνο, και τα άλλα ραδιόφωνα τι πήραν, ό,τι πήραν. Εμείς επειδή έχουμε και το κοινωνικό κομμάτι και η Μαρμίτα φέτος με μένα ασθενή τον Άρη στη Γάμα Εθνική, τον Ηρακλή στη Β, πήγε σε τρομερά επίπεδα τηλεθέασης. Θέλω να σου πω, φαντάσου να έρθουνε στην Γάμα Εθνική Ηρακλής Άρης ΑΕΚ. Να έχουμε κόντρες κάθε τι θα γίνεται, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Και μια ερώτηση λίγο στον Τζόρνταν. Πες μου. Ήθελα να ρωτήσω τον Τζόρνταν για το θέμα του Δόν, τι έγινε στο ΠΑΟΚ. Τίποτα, τι να γίνει. Φες το αλίπασα. Κανένα φέση. Δεν πληρώνουν. Ο Δόνης χρωστάει στον ΠΑΟΚ πολλά. Καλά, καλά, ναι. Άσε τώρα. Τα λέμε, μικρέ, τα λέμε, να σε καλά. Και εκεί σκάνδαλο έγινε με τον Δόνη. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον κομμουνιστή το Χριστάκη, rapto.gr. Παρακολουθείτε την εκπομπή και σε επανάληψη. Με βάση. Και βλέπετε τα βιντεάκια, τα σχόλια και τα αστεία βίντεο. Έτσι. Υπάρχουν πολλά. Πολλά παράπονα παίρνω όμως από κόσμο ότι δεν ανεβάζετε έγκαιρα τις εκπομπές. Για το προηγούμενο. Εντάξει, το μήνυμα που λέει. Φέτος φταίω εγώ για το rapto.gr. Αρκετά, γιατί είχα το θέμα με την υγεία μου για αρκετούς μήνες και ζητώ συγγνώμη, και τον Χρήστο, τον κομμουνιστή. Δεν είχα ψυχολογία πολύ καλή. Δηλαδή εδώ και ένα μήνα είμαι full και... Για το προηγούμενο ναι, εντάξει, το μήνυμα. Εγώ φταίω για το rapto.gr. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Δικό μου είναι το λάθος, δική μου είναι η παράληψη και του χρόνου το rapto.gr με το metrosport.gr που θα είναι αδερφάκια. Θα κάνουμε ωραία πράγματα, ναι. Και Web TV και πολλά τα οποία θα σας ενημερώσω εγώ μέσω του ραδιοφόρου. Τι έλεγε το μήνυμα? Για το προηγούμενο μήνυμα για το Γιάννε να πάω και ένα δύο που το έπαιξε, μου λες όλη η Ελλάδα. Και εγώ το έπαιξα. Να δω το δελτίο. Δεν πιστεύω τίποτα εάν δεν δω δελτίο. Δεν πιστεύω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εκείνη την ημέρα, επειδή τα παρακολούθησα τα παιχνίδια και τα δυο μαζί. Άστα. 4 λεπτά μετά τελείωσε το Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολη. Και έχασε ευκαιρία ο Ατρόμητος να πάρει το μάτι να μας πετάξει έξω. Ακριβώς. Δεν μασάω τίποτα. Όχι. Δεν μασάω. Περίμενε. Θες να μασίζεις. Το δελτίο. Πισό. Θα πάμε στο Μετρόπολης. Όπου θέλεις πάμε. Το δελτίο. Την ημέρα του μάτς. Ένα τέταρτο πριν το παιχνίδι βγαίνω και λέω στο Βραζιλιάνο την εκπομπή. Έχω δώσει κάτι προγνωστικά για το Γιάννη να πάω και για το Ατρόμητος. Πώς το λένε το άλλο? Αστέρας Τρίπολης. Τα αλλάζω και δίνω. Και τι έγινε, πλέξεις? Γιάννη να πάω, άσο ημίχρονο διπλό τελικό και χει το άλλο. Το έπαιξες? Ναι. Το δελτίο. Τα οικονόμησα. Πού είναι το δελτίο? Θες να το ακούσεις? Ναι. Ναι. Θες να το ακούσεις? Ποιο να ακούσω? Το ηχητικό θες να το ακούσεις? Κοίταξε, το ότι έκανες μια πρόβλεψη δεν σημαίνει ότι ήταν μιλημένα τα μάτσα. Δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Αν μην το παίζετε παρθένε σε μένα. Το έπαιξε όλη η Ελλάδα, αλλά ξέρεις πόσα τέτοια έχω ακούσει.
Εκείνο ήταν ανατροπή. Βρε το δελτίο, το έπαιξε. Όχι, εκείνη, τη σεζόν, εκείνη τη σεζόν είπε ο Θωμαίδης ότι στην Ασία παιχτήκανε πολλά μάτς. Είναι μια ένδειξη. Πολλά μάτς. Είναι μια ένδειξη. Και σε αυτά τα μάτς είναι και ο ΠΑΟ και η Τρίπολη. Ναι, και τα Γιάννη και εγώ διαφωνώ. Είπε ο Θωμαίδης. Ναι, εγώ σου είπα ένα τέταρτο πριν το μάτς τι θα βγουν τα αποτελέσματα και βγήκανε. Τώρα, άμα θέλει ο εισαγγελέας να ψάξει, ας ψάξει. Για τον Βόνι που είπες εσύ προηγουμένως, ναι, αποδείχθηκε με το ότι με αυτό που έκανε ο Σαββίδης, ότι δεν είναι κανένας μπαταχτσής, θα το πλήρωσε 10 εκατομμύρια. Το Βόνι δεν θα πλήρωνε. Πρώτα απ' όλα, κακούς συμβόλους είχε δίπλα στην υπόθεση του Βόνι. Που στέλνανε SMS και κάνανε τέτοια. Τραμπούκο στον Βόνι. Για να ξέρεις τι γίνεται με τον Βόνι. Σαν φίλο τα δύο Βόνι από τον Πάο. Με τον Βόνι κάνανε συμφωνία ότι θα πάρει το κύπελο ο Βόνι. Εάν δεν πάρει το κύπελο, θα φύγει μόνος του, θα πουληθεί. Αυτή είναι η συμφωνία. Ποιος το παψένεστο. Η συμφωνία ποιος του Δόνη. Το λέει ο Σαββίδης στη δήλωσή του. Συμφωνήσαμε. Καρτί έχει. Βεβαίως. Θα το δούμε μέσα στον υπολογιστή να δεις. Το δημοσίευσε. Βεβαίως υπάρχει. Ναι. Συμφωνήσαμε ότι σε περίπτωση μου υποσχέθηκε θα μου φέρει το κύπελο. Αλλιώς λέει φεύγει από την ομάδα. Καρτί υπάρχει. Και μόλις αποκλείστηκε από την Τρίπολη. Τον είπα τελειώσαμε. Και αυτός μου. Έλα να μιλήσουμε τον είπα. Και αυτός μου στέλνει λέει τη δικηγορίνα του. Τη δικηγόρου. Κόσμο, ναι. Μάλιστα. Την ψώνησε. Μάλιστα, ναι. Έλα, φίλε μου. Φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αυτό που λέει να σε ρωτήσω. Ναι. Θεσσαλονικιός φοιτητής, ναι. Θεσσαλονικιός. Ναι. Ήθελα να σου πω από θέμα οργάνωσης και εξέλιξης, τι γίνεται με τις ακαδημίες του ΠΑΟ, του Άρη και του Ηρακλή. Απαντήσω. Εγώ ξέρω. Για πάντα. Λοιπόν, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι θέμα καθαρά χρημάτων. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ που πέφτουν λεφτά πάνε μια χαρά. Οι άλλες δυο δυστυχώς και είναι κρίμα για το ποδόσφαιρο της νέας γενιάς δεν πάνε όσο καλά αρμόζουν σε δύο μεγάλα σωματεία όπως ο Άρης και ο Ηρακλής. Του ΠΑΟΚ τώρα πάλι θα παίξουν ένα τελικό τα K13. Λοιπόν. Γι' αυτό, γιατί πέφτουν λεφτά για κανένα λόγο, γιατί ο ΠΑΟΚ μην πάω τσάκια τα παιδιά και τέτοια. Πέφτουν λεφτά, γίνεται σοβαρή δουλειά. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Στη μεγάλη ομάδα από τις μικρές. Πράγμα. Δεν βλέπω να προωθούνται και πολλοί άτομα από τις ακαδημίες. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αγορίνα μου, είναι ίσως οι καλύτερες στην Ελλάδα, να ξέρεις. Ναι. Μαζί με του Ατρομήτου. Όχι τόσο του ΠΑΟΚ, όσο με τις άλλες. Μαζί με του Ατρομήτου, ίσως είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα. Λοιπόν, του Άρη, δυστυχώς από τότε που πέθανε ο συγχωρεμένος ο Γιώρης, πάνε από τον κακό στο χειρότερο. Όλες οι μάνες και οι πατεράδες θέλουν να πάρουν τα παιδιά τους από εκεί πέρα. Οκ, okay, επόμενη γραμμή. Απαντήσαμε. Έτσι. Ναι. Τακτούκ. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς στον Πόχουμ. Ο Πόχουμ. Έλα, ρε, τι κάνεις. Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε. Φίλε Γιώργο. Ναι. Η K13 έπαιξε σήμερα, έχασε 5-4 στα πέναντι στο τελικό. Α, μπράβο. Ισοφαρίστηκε 3 λεπτά πριν το τέλος και χάθηκε στα πέναντι. Ναι. Παρένθεση αυτό. Λοιπόν, Τζόρνταν, διαβάζω κάτω τα μηνύματα. Ναι. Τι είναι, τι τα βάλαμε μαζί σου σήμερα όλοι. Δεν με πειράζει, φίλε. Εδώ τα πάμε και τα λέμε από το καλοκαίρι και μετά. Δικαιώθηκε. Πού κάναμε λάθος. Δικαιώθηκε, τι. Ναι, τι δικαιώθηκες. Λοιπόν, τι εβδομάδα ήταν αυτή, παιδιά. Χαρά σε Ευαγγέλιο. Τι εβδομάδα. Λοιπόν, τι εβδομάδα ήταν. Θέλω τη χαρά σου. Να μου την αιτιολογήσεις για τη χαρά. Λοιπόν, πάμε να πεις. Ένα-ένα. Πάμε, ναι. Λοιπόν, έχουμε την μεγάλη την Τρίτη. Πλέρωσε. Το ΠΑΟΚ και επιτέλους πλέρωσε. Πιταλός, ναι. Όλες αυτές οι κασάδες που μιλούσανε μόκο. Που μας τα κάναν ντουμπανά τόσο καιρό. Έτσι, μόκο. Δεν έχει δεύτερο σακά. Ο ΠΑΟΚ είναι καθαρός. Μπογούμ, βλέπεις. Ναι, βλέπω. Γόβες. Τα είδα. Θα τον φέρω και ζαρτιέρες τώρα. Να φέρεις, ρε. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη καθαρή ομάδα τώρα στην Ελλάδα. Το είπα όλος και ο κύριος Κοντονής. Έχουμε την πρώτη ήττα του Ηρακλέως εκτός έδρας αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την μη αδειοδότηση του Ηρακλέως αυτή την εβδομάδα. Εγώ στεναχωρέθηκα για αυτό. Α, τώρα, γιατί αντίπαλός μας είναι ο Ηρακλής. Όχι, δεν είναι αντίπαλος. Τότε, αλλά. Αλλά. Το αλλά να πολύ καλά, πολύ καλά ακουστεί. Το αλλά θέλω, το αλλά. Έχουμε σήμερα τη μεγάλη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Τη μεγάλη νίκη. Εδώ είσαι πιάνο σωστό. Πρώτη φορά ήμουνα μαζί της. Πρώτη φορά. Όχι. Δεν την κουστάρω εγώ τη Ρεάλ. Εγώ ήμουνα και όταν έπαιξε με τη Σαραγώσα που είχαν τον προδότη τότε ο Ολυμπιακός. Πρώτη φορά ήμουνα μαζί της σήμερα. Λοιπόν, έχουμε την μεγάλη άνοδο του Καθαραϊκού πάλι στην Β.
Σαν Σερέος πούμε κιόλα, το χάρηκα πάρα πολύ. Πολύ το χάρηκε ο Σερέος. Άλλη μια χρονιά ο Άρης στη Γάμα και αν δεν γίνει αυτό Γιάννη... που λένε ότι θα περάσουν οι δεύτερες... Να αιτιολογήσει τη χαρά του την εβδομάδα. Συνέχισε. Ναι. Είναι μια εβδομάδα χαρούμενη. Για έναν οπαδό του ΠΑΟΚ. Ως τώρα μόνο για τον ΠΑΟΚ δεν έχει αδειοδότηση. Όχι, χρέη πλήρωση. Αδειοδότηση δεν πήρε άλλο. Έχασε έναν δίνα από τον Απόλλωνα. Δεν έπαιξε ο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ και έτσι δεν του βγήκαν τα μάτια. Ναι, α, ναι, σωστό, ναι, βέβαια. Α έπεσε σήμερα με κανένα τρόμητο, σου λέγα εγώ. Τι δεν με πει, μωρέ. Θα πάμε να κερδίσουμε, μωρέ. Τι άμα πει τώρα. Μακάρι. Τι μακάρι μετά. Μετά θα μα λε καλή μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη φανέλα έχει. Σταμάτα να ακούσουμε τον Τζόρνταν. Τον Αλλά, το Αλλά. Είναι μια χρονιά, ήταν μια χρονιά, είναι μια μεγάλη χαρά γιατί όλη τη χρονιά. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Το έλεγε. Μήπως ο κύριος Αστασάδης με το Μάιο θα είμαστε καλά εννοούσε όλα αυτά τα πράγματα. Μάλλον. Μπορεί. Μπορεί, δικαιώθηκε πάντως. Ναι, ναι. Να πούμε και ένα μπράβο και στον Οφέα Ελευθερούπουλης σήμερα που ενώ το μάτς ήταν ρευστό το σκόρ στον Παστράκη. 8 παοξάκια παίζανε εκεί να ξέρεις. Αυτός κράτησε το... Στον Οφέα Ελευθερούπουλης. Έτσι. Δυο παιδιά από τον Κιλκής. Μπράβο, μπράβο. Είναι ο ένας, είναι ο... πώς τον Ελευθεριάδης νομίζω. Δεν μπορώ να θυμίσω το όνομά του. Να πούμε και ένα μπράβο και σε αυτή τη μάγισσα από το Βελιγράδι. Αχα. Με αυτά τα ξόρκια που έκανε. Που κάνει με αυτές τις πλακούντες αλόγου. Μας έκανε τους δύο ποδοσφαιριστές τσάκα-τσάκα έτοιμους για την Τετάρτη. Αγριομούνα είναι αυτή. Την είδα εγώ φωτογραφία. Κάτσε να παίξω να τους δούμε. Ποια. Ξέρει ναι. Αυτός τι λέει. Αυτή τη μάγισσα, πώς τη λένε. Την... Σαν πραγματική μάγισσα, έχει μια αγριάδα. Ναι, μια... Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Έχει. Αγριογκόμενα είναι. Ναι, 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 ναι. Για την Τετάρτη, να πάνε όλα καλά, βλέπω ένα καλό διπλό του ΠΑΟΚ. Και επειδή το βλέπω το Παναθηναϊκό λίγο μπάρχει δεν θα παίξει, γαζεστερίτιδα, κάτι τέτοια διάβασα. Ναι. Άμα δεν του κάτσει εκεί το ματσάκι, θα μας έρθει Λουκούμι. Εμάς κερδίζουμε, εμείς χάνουν αυτοί. Λουκούμι, Λουκούμι. Λουκούμι. Μακάρι, ναι. Θα δούμε. Μετά θα έρθει η Τρίπολη. Φυσιολογικά σε μια γεμάτη τούμπα. Φυσικά να πω και ένα μεγάλο μπράβο στους συνδέσμους. Συγχαρητήρια. Για τις ανακοινώσεις που βγάλαν και κάναν, που συσπηρώνει ο κόσμος για ενόψη play-off. Δεν τους συζητάμε. Εγώ βλέπω σε αυτά τα τρία παιχνίδια, παιδιά, η Τούμπα να έχει ένα μέσο όρο στις 50 με 55.000 κόσμο στα τρία μάτς στα play-off στη Τούμπα. Ναι. Αυτό είναι. Βέβαια, σίγουρα. Παιδιά, συγχαρητήρια. Ναι. Κωστή, για σένα που έκανες και έλεγες ότι δεν βγήκε κανένα σύνδεσμο να πει ένα ευχαριστώ στο Σαββίδι. Βιάστηκε, τρέχει αυτός. Ναι, ναι, αυτός τρέχει πιο γρήγορα από τον ήχο, κατάλαβες. Ναι. Και μετά φυσικά την τρίτη. Καλά, μια ανακοίνωση δεν κοστίζει τίποτα. Εντάξει. Σίγουρα. Ενώ τα play-off και τα διαρκείας κοστίζουν, έτσι. Ναι. Καλά, δεν κόψουμε και φλέβες που πλήρωσε ο Σαββίδης εσύ. Ναι, και... εντάξει. Και πιστεύω ότι η τρίτη αγωνιστική συζητούμε με τον Παναθηναϊκό θα είναι το πιο καθοριστικό παιχνίδι. Ακόμα δεν βλέπετε για αυτούς που χρεώναν τον ΠΑΟΚ όμως. Βιολίδιδες. Είμαστε αγίδια. Αγίδια είστε. Αγίδια. Ναι. Τζόρνταν, εσύ κάτι ξέρεις, κάτι δεν μας λες, θα περιμένουμε. Βέβαια θα περιμένουμε. Κάτι πέταξε μια σπόρα εσύ για ένα άτομο δίπλα σου στα Βίδι. Αυτό θα το δείτε σε λίγες μέρες, θα το ακούσετε. Θα περιμένουμε. Η μεγαλύτερη μεταγραφή του μεγαλομετόχου που είναι δίπλα του. Ναι, θα περιμένουμε να δούμε, αν και πιστεύω φέτος, εφόσον ο κύριος Σταβίδης ξεχρεώνει... Ξέρεις, εγώ άμα ανοίξω το στόμα μου, το λέω μόνο για να πιάσει τόπο, ε. Σωστό. Άντε, μπράβο. Πιστεύω ότι ο κύριος Σταβίδης με το ξεχρέωμα που έκανε δείχνει ότι ήρθε για να μείνει και πιστεύω ότι και θα τα ρίξει φέτο. Αντιθέτως, εδώ θα διαφωνήσουμε. Γιατί... Για μένα δεν δείχνει ότι ήρθε για να μείνει. Αλλά... Είναι ένας σωστός επενδυτής, ο οποίος σέβεται την επένδυσή του. Πλήρωσε και θα φύγει δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Αν αυτή τη στιγμή έρθει ένας 10 φορές πιο πλούσιος που θα ανεβάσει τον ΠΑΟΚ 10 επίπεδα, θα τον πουλήσει μια χαρά τον ΠΑΟΚ. Ό,τι όμως πώληση γίνει, θα γίνει για το καλό της ομάδας. Ναι. Δηλαδή δεν πρόκειται να την πάρει κατσαπλιά στην ομάδα. Αυτό είναι σίγουρο με Σαββίδι μέσα. Αυτό εννοώ που βιάζεται ο άλλος να κοροϊδέψει. Αν έρθει δηλαδή κανένας σε ήχης, ας πούμε. Να πηγαίνω. Αν έρθει κανένας σε ήχης και πει τον παίρνω τον ΠΑΟΚ με 1 δισεκατομμύριο, ο άλλος θα τον πουλήσει. Εγώ να πηγαίνω στο γήπεδο, εγώ να πηγαίνω στο γήπεδο. Επόμενη γραμμή, ναι, γλίγορα. Εσύ ρε φίλε, αυτό το μήνυμα τρία αυτά που λες, να πούμε. Να το πει σε μένα, σε πού πάει στεριά. Τρία διαρκές πρώτο κάθε χρόνο, γορε. Εγώ να πηγαίνω. Με το γερμανικό το κάνει με το αγγλικό. Και όταν δεν πάω κάπου καμιά φορά, τα δίνω σε άλλα πάω ξανά και πάνε. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Έλα, πάμε πάλι. Έλα. Έλα. Να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνεις. Ακούω, δεν ξέρω, με πιάνει κάπα για τον Ηρακλή.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι θα γίνει ο Ηρακλής ευρωπαϊκή ομάδα. Τι θα γίνει? Ευρωπαϊκή ομάδα. Με τον Περόνε center for. Ας τον Περόνε, θα πάρουμε το εκεί πέρα, το πρόβατο, το Λουκίνα. Λοιπόν, μιλάω από οπαδική πλευρά. Τι θα πηγάτε τα κάγκελα με ακόντιο? Όταν ανοίγει το στόμα του Τζόρνταν Χαϊβάν, εσύ κάτσε και να ακούσει, να γίνει ακροατή, να μαθαίνει. Δεν μου λε, ή θα πλακώνετε στο ξύλο του security επαγγελματικά. Ευρωπαϊκά. Να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Να με κάνω. Την έχω την άλλη σημαία 4 μέτρα. Το κοντάρι είναι έτοιμο να σπάσει. Τι να τη βάλω? Έχει μια σημαία, έχει ένα κοντάρι. Για να ξαναπέ το που δεν τα άκουσα. Έχει. Τη σημαία, τη σημαία δεν την έχει, την έχω δείξει που μπήκε και με την ΑΕΚ μέσα. Α, τη σημαία, ναι. Ναι, ωραία. Εγώ με αυτήν την έχω ένα σωλήνα που καθαρίζουμε τα τζάμια. Είναι 5 μέτρα. Ωραία. Να σπάσει. Ναι. Τι να τη βάλω, ρε? Το πουλί του Σαγκάρε. Τι απάντησε. Διάλειμμα, έλα, διάλειμμα. Έλα, εντεψίζει, διάλειμμα. Εντεψίζει. Τέσσερι. Τελευταίοι. Τέσσερι. Για σήμερα. Καλησπέρα. Μάλλον καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Τι έγινε? Όλα καλά, εσύ? Καλά. Έχω μία απορία. Γιατί σε στέλνουν συνέχεια μηνύματα και σε ρωτάνε για τη Βέρεια? Εμένα. Ναι. Και έξαρες. Παίζει κανένα σκηνικό. Τι πράγμα? Παίζει κανένα σκηνικό με τη Βέρεια, λέω. Σκηνικό μεταξύ ποιων? Εσένα και τη Βέριας. Εγώ είπα ότι η Βέρεια είναι βρωμιάρα εδώ και 2 χρόνια. Τώρα τι ήρθε εδώ να μας αποδείξει, τι ο άλλος? Γιατί βγαίνουν και σε ρωτάνε συνέχεια για τη Βέρεια? Μήπως παίζει κανένα σκηνικό, λέω, με τέτοιο όπως έπαιζε με τον Άρη? Για κάτι μου λίγο πιο λιανά για να το καταλάβω. Λέω, μήπως έχεις κανένα κολλητιλίκι π.χ. όπως είχες στον Άρη, ας πούμε, τον Κόντι και τον Έγρη. Και στη Βέρεια παίζει κανένα παρόμοιο σκηνικό. Με τον Κόντι και τον Έγρη τι σχετικό είχα εγώ? Κάτι με τα λεφτά του Άρη εκεί πέρα για... Τα έπαιρνα εγώ τα λεφτά από τον Κόντι και τον Έγρη. Αυτό... Ναι. Ποιοι το λένε αυτό? Πολλοί το λένε αυτό. Και εγώ λέω ότι τον παίρνεις. Πάνε να πει αυτό, ότι ισχύει. Ορίστε. Και εγώ μπορεί να λέω ότι τον παίρνεις. Πάει πει αυτό. Μήπως τον παίρνεις εσύ? Ξέρω εγώ. Εσύ τι λες, τον παίρνω? Και από πίσω και από μπρος. Ναι. Γιατί δεν έρχεσαι να μου το πεις κατηδίαν και βγαίνεις στην τηλεόραση και το λες? Γιατί είσαι δειλός. Κλείς και το τηλέφωνο. Άντε, πάνε για ύπνο και άστα όνειρα που βλέπεις. Έλα, πες το που κατηδίαν. Δεν έχεις δει μαρμίτα, δεν έχεις δει την κριτική που ασκείται προφανώς. Όχι. Έλα, να μου το πεις κατηδίαν. Γιατί βγαίνεις και κλείνεις το τηλέφωνο ανώνυμα? Γιατί φοβάσαι ότι θα φας σουλτάρ με ρεμέτ, σε κότα. Έλα στα 3 μέτρα. Ξέρεις πως τα φεύγουν τα χέρια μου. Πα, πολυβόλα. Αλλά να, φοβάσαι. Θα μπαινε και κλείνεις το τηλέφωνο. Άμα είσαι άντρας και κέρναγε ο μπαμπάς σου όταν έκανε, όταν έκανε γιο και λέει έκανα γιο. Θα πει έκανα γιο. Γιος τι σημαίνει? Περίβανος. Περίβανος. Άντρας και τα λοιπά. Εγώ είμαι άντρας. Άμα ένα είσαι κάποιον να το πω, το λέω στα ίσια. Και πηγαίνω στο δικαστήριο, παίζω τα μπουνίδια μου και τέτοια. Παίζω λίγα τα μπουνίδια μου. Παίζω τα μπουνίδια μου και πάω στο δικαστήριο. Βέβαια. Για σένα λοιπόν ο μπαμπάς σου δεν έκανε γιο, έκανε πούστη. Πάμε επόμενη γραμμή. Να αρθείς να μου το πεις κάτι ιδίαν ό,τι θες. Και να δούμε και ποιος μετράει και στα λόγια και στα χέρια και όπου θέλεις. Αλλά είσαι κότα. Δεν σε κάνω. Έκανε ο μπαμπάς σου γιο. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα και στον Τζόρνταν και στον Γιώργο. Νάτος. Γεια σου. Καλά, ούτε. Μάικς από Αθήνα, Παοξής. Γεια σου, Μάικς. Καλώς τον παλικάρι μας. Παοξής από Αθήνα. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα βγεις στη γειτονιά σου και φωνάξεις Παοξ, θα βρεις και άλλον δίπλα. Βέβαια, θα βρεις πολλούς. Άστα, αυτό θα το πειθεί. Εντάξει, όχι, υπάρχουν, μην νομίζεις. Πού? Εδώ στα δυτικά, εντάξει. Γιατί στο σύνδεσμο. Ποια περιοχή τη Αθήνα? Στο σύνδεσμο των Αθηνών. Γιατί αν είσαι στα Καμίνια, στο... αν ναι. Πα με το που θα φωνάξει πα, θα σκόψει το κεφάλι. Πα, γιατί δυτικά, θα νομίζουν δυτικά. Για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟ. Όχι, όχι, δεν είναι φανατικά εδώ, εντάξει. Πού μένει, δεν πού μένει, πού μένει. Δυτικά, δυτικά, στα Λιώσια. Πώ? Πού, στα Λιώσια? Ναι, ναι. Τι με θύμισε τώρα. Αμά, να, τον θύμισε. Στο ήλιο, ναι. Σιγά που δεν θα έχει γνωστή εδώ, ρε. Στο ήλιο. Ναι, ναι, ναι. Ρε, εκεί στη Βικτωρία, εκεί. Άκου, άκου, άκου. Ρεζεβιέ. Ρεζεβιέ. Brothers.
Δεν ξέρω τι είναι τα παλιά μαγαζιά. Καφετέριες εκεί στην πλατεία, ρε σένα. Ρεζεβιέ. Ναι, έπαιρνα το φυσαρμόνικα και πήγαινε Άγιο Ανάργυρου Πειραιά. Φυσαρμόνικα. Ναι, υπάρχει. Ναι, στη Θηβών. Το λεωφορείο το μεγάλο. Ναι, φυσαρμόνικα. Υπάρχει. Ρε τι με θύμισε. Έχει μονοψικά σπήλο. Λοιπόν. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που το θίξατε και εσείς πριν, αλλά πραγματικά τις τελευταίες μέρες με έχει νευριάσει αρκετά. Για πες. Για τους συνοπαδούς μας που τις τελευταίες δύο μέρες μοιράζουν αβέρτα συγχαρητήρια στους Γαβρίου για το Final Four. Ναι ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε. Δηλαδή... Μίκρινο πάω στο μπάσκετ φίλε γι' αυτό. Ο Αγγελόπουλο μπορεί να έχει αλλάξει η κατάσταση, αλλά είναι η ίδια ομάδα που το 90... Έκανε ό,τι έκανε με Ιωαννίδη και τα λοιπά και εις βάρος του ΠΑΟΚ, έτσι. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί Μίκρινο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Γιατί αν πάμε παίξουμε τώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 30 θα μας ρίξει στην Πηλαία και 60 θα μας ρίξει εκεί έξω. Μπάσκετ, γι' αυτό λες, βέβαια. Βλέπανε ότι φέτος... γιατί δεν κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό φέτος. Το τίτλο μετά από τόσα χρόνια το κύπελλο εξαιτίας του Ολυμπιακού. Με τα καραγκετσιλίκια που κάνανε με τους Βάζελους, τα δικαστήρια και τον Γιαννακόπουλο. Φυσικά, εννοείται. Γιατί το παιχνίδι θα γινόταν 23 Δεκεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ θα παίρναγε αέρα όπως νίκησε και στο πρωτάθλημα τον Βάζελο και θα παίρνει την κούπα. Και μην ξεχνάς ότι χάσαμε στον μπάζερ μπίτερ με τρίποντο στο τέλος. Ένας Παναθηναϊκός που φέτος δεν είναι εδώ Βάζελο σήμερα να το τασούρω λίγο για τον Παναθηναϊκό του μπάσκετ. Έχασε μέχρι από τον Κολοσσό, έτσι. Αυτό ακριβώς ήταν η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ φέτος για να επανέλθει στους τίτλους και τον χάσαμε εξαιτίας των καραγκιοζηλίκων των Γαβρών. Κύριε Αγγελόπουλη, αυτοί οι καθαροί άνθρωποι. Για τους Παοξίδες είναι καθαρή. Ένας γνήσιος Παοξίδες, ρε φίλε, ποτέ δεν μπορεί να συμπαθήσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Α, μην το λες, εκατοντάδες χιλιάδες Παοξίδες. Δεν είναι γνήσιος. Συμπαθούν τον πασχετικό Ολυμπιακό. Άκουμε εμένα που σε λέω. Τι ωραία. Πραγματικά, αυτά είναι κατάτια για τον κόσμο του Πάου και φαίνεται πώς έχουμε παρατήσει πια το τμήμα μπάσκετ. Και ας πηγαίνει καλύτερα εδώ. Ραπτόπουλε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και στο Πόλο οι Παοξίδες υποστηρίζουν τη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα και τον Εθνικό. Όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό. Δεν υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό ούτε τον Παναθηναϊκό. Βρε πουλάκι μου, εγώ στο ραδιόφωνο άκουσα πολλούς παοξίδες και παραγωγούς και τα λοιπά. Και μπράβο! Και στο ραδιόφωνο. Τι πάει να πει αυτό, δεν είναι οπαδί. Δεν είναι οπαδί. Και στο ραδιόφωνο άκουγες και παοξίδες που μιλούσαν για μουσι, για δεύτερα σακάκια, για δεν ξέρω τι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχουν και τέτοιοι παοξίδες. Και μήνυμα προς αυτούς τους παοξίδες. Ενωμένους φυσικά και χωράτε όλοι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Γιατί ο άλλος είπε, μπράβο στο μεγαλομένο, το είπε μπρος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όχι όμως να έρθετε και να μιζεριάσετε. Ναι, να κάνετε κριτική εννοείται. Αλλά όχι να μιζεριάζετε χωρίς λόγο. Ξέρεις, Ρετούμπα, γιατί. Κριτική και εγώ θα κάνω του χρόνου. Όχι, του χρόνου με τον Τζόρνταν ξέρετε τι καυγάδες θα έχουμε. Ξέρεις γιατί δεν μ' αρέσει. Κάνω κριτική. Ξέρεις γιατί δεν μ' αρέσει η κερκίδα του ΠΑΟΚ. Γιατί εμείς παλιά πηγαίναμε στα γήπεδα, πηγαίναμε στον Άρη. Ήμασταν Άρης. Ναι. Ούτε δεξί ήμασταν, ούτε αριστεροί ήμασταν. Ούτε πασοξίδες ήμασταν, ούτε αναρχικοί ήμασταν, ούτε βάζαμε τη σημαία της Βραζιλίας, ούτε βάζαμε τη σημαία της Αργεντινής, ούτε ήμασταν θύρα ένα, θύρα τρία. Και στον ΠΑΟΚ όταν πηγαίναμε, δεν ήμασταν Αλβανοί, Ρώσοι, δεξιοί, κομμουνιστές, αριστεροί, δυτικές συνοικίες, ανατολικές συνοικίες, ένα σύνδεσμος, άλλο σύνδεσμος και ιστορίες για αρκούδες. Εντάξει, τα κατάλαβες. ΠΑΟΚ έλεγες. Ναι. Ούτε συνθήματα για τη δεξιά, ούτε συνθήματα για την αριστερά. Δεν υπάρχουν τέτοια μέσα στο γήπεδο. Α, σένα που δεν υπάρχουν. Μα δεν υπάρχουν. Η Αλβανία από τη μία, η Ρώσια από την άλλη. Οι κόμενες από την άλλη. Α, σε καημένε, τούμπα είναι αυτή. Σήμερα είναι διαφορετική. Τούμπα είναι αυτή, μωρέ τώρα. Τι βλέπεις και δε, τούμπα είναι αυτή μωρέ τώρα. Όταν γεμίζει ρε φίλε, τι είναι... να γεμίσει ρε. Τώρα, να πούμε, τώρα. Τούμπα είναι αυτή τώρα. Ξεχάσεις τώρα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πέρσι. Άσε ρε πέρσι. Το δεν ξέρω αν το έχει δει ο Τζόρνταν στο διαδίκτυο. Πάτα στο διαδίκτυο, Χριστός Ανέστη στην Τούμπα. Ναι. Και λέει το Χριστός Ανέστη εκ νεκρών και δείχνει όταν ξεκινούσε με τον Ολυμπιακό που γινόταν όλο το γήπεδο κατά κόκκινο. Τι λες τώρα. Που δεν ήταν η Τούμπα Τούμπα. Πάτα στο YouTube να το δεις. Πατήστε Χριστός Ανέστη στην Τούμπα. Να δεις τι θα πει Τούμπα. Πέρσι κιόλας. Ποιος. Που ρίξατε τα αυτά, ε! Ναι, ναι, ήταν η Τούμπα αυτή. Yeah. Η Τούμπα χωρίς καρεκλάκια την είδες εσύ. Ναι, φυσικά. Χωρίς καρεκλάκια. Πολύ μικρό την είδα. Πάμε. Θέλω να αναφερθώ και στο θέμα των χρεών. Είδες καμιά γκόμενα μέσα στην Τούμπα. Παλιά μικρός. Στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ούτε εκεί είδα γκόμενα στην Τούμπα. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν υπήρχαν γκόμενες, πετσιά. Ναι. Υπήρχαν. Πότε ρε. Και μικροί που ήμασταν. Υπήρχαν γκόμενες, πετσιά. Ναι, πετσιά με βρώμικες φτέρνες, άπλυτες τέτοιες. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με δερμάτινα πουλόβερ, με καρφάκια πίσω. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ήσουν στο γήπεδο Τζόρνταν. Δεν είχε πολύ λιγότερες γκόμενες από τις κανονικές. Σε εκείνο το μάτς δεν πήγαν γκόμενες. Συνέχα φίλε. Να πω και για τα χρέη που θέλω. Να πεις ότι κουστάρεις, άκουλε. Εντάξει, η μέρα της
ήταν η ιστορική για την ομάδα, εντάξει. Μπορεί από τότε που ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ οι επιτυχίες να είναι πολύ λιγότερες από τις αποτυχίες. Οι κακές μέρες πολύ περισσότερες από τις καλές. Αλλά νομίζω από την Τρίτη όλα αυτά αλλάζουν, γιατί τουλάχιστον. Συγγνώμη. Ναι, αφήνει μια κληρονομιά για τους επόμενους. Κληρονομία δεν μου λες. Εσύ δηλαδή πριν το Σαββίδη αγωνιστικά είχες επιτυχίες. Είχες πετύχει τίποτα παραπάνω. Είναι διαφορετικό, γιατί έπαιζες με λίγα, εντάξει. Όχι. Άλλο λέω εγώ. Είχε προσδοκίες το παιδί. Με το Σαββίδη. Καλά λέει. Καλά λέει. Είχες προσδοκίες. Της πάρει και δύο κύπελα, έτσι. Ναι, πασοκοκύπελα. Πασοκοκύπελα. Και αυτά πασοκοκύπελα είναι. Αυτά τώρα από τα επόμενα. Αν θα πάρουμε, τι θα είναι. Έπαιρνε κύπελα και δήλωνε Ιντερτότο. Όταν το παίρνουμε, μα το δίνουν. Ναι, εννοείται. Και όταν χάνουμε, δεν έχουμε ομάδα. Έτσι, κλασικά. Ενώ οι άλλοι όταν τα παίρνουν, τα έχουν όλα. Πρώτη τελευταία γραμμή, πάμε τώρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δεν με έρωσε αυτό που να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι, να μην με κάνεις τελευταίο. Κόψτε τον. Στραβοστόμης ήταν. Και κάνα δυο ποτά και νόμιζε έγινε άντρας. Το πουλί του το νομίζω ότι είναι να με κανόνι. Πάμε τελευταίος, ναι. Έλα. Επόμενη γραμμή. Δώσε κι άλλο, δεν μιλήσω. Στραβοστόμης. Έλα, πάμε. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Έλα, το πουλός. Καλώς τον. Τι έγινε. Όλα μια χαρά. Εντάξει, είμαστε λίγο πικραμένοι σήμερα το μπάσκετ. Ναι, βέβαια, λογικό είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα με φύγει ο ΠΑΟΚ για μπάσκετ, γιατί είναι ούτε μια τρίκα από τα. Άστο, χαλάρωσε. Γιατί άδικο. Φορτωμένη μαγκιά. Όχι, μεγάλη ομάδα. Το παγώ, δεν το πάω. Έχει άδικο. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, γιατί το κάνει άστα. Εμεί δεν είπαμε τίποτα. Ήταν ολοειρωνία και εγώ δικαιούμαι τώρα να ακουστάω. Αλήθειε, φίλε, αλήθειε. Ποιο? Αλήθειε λέμε, δεν λέμε ψέματα. Ναι, ευρωπαϊκά είσαι, ρε φίλε. Και εμεί αλήθεια λέμε, τι ψέματα λέμε. Είπαμε εμεί, γιατί πώς το κάνεις. Πώς ευρωπαϊκά έχει. Γιατί το κάνεις. Πώς ευρωπαϊκά έχει. Μα και εγώ αλήθεια σου λέω. Είσαι μεγάλη ομάδα, δεν σε είπα μικρή. Πάω, δεν έχει ευρωπαϊκά. Αλλά δεν με. Πρόσεξε να δεις. Το ότι είσαι μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ, είσαι μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όμως εμένα με απαγορεύει να σε κάνω καζούρα και αγκουστάρο. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή σήμερα σου δει ρεάλ. Βέβαια. Κοίταξε αυτό, ναι, αυτό. Χιλιάδες παοξίδες, άκουμε. Να ντρέπομαι, με περηφάνεια το λέω. Κουστάρω. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Το λες και δεν ντρέπεσαι. Εγώ να ντρέπομαι. Πολύ περήφανος είμαι. Όταν έπεσε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα και τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Καλά που υπάρχει η Ρεάλ. Καλά που υπάρχουν οι άλλες και σας δίνουν καμιά φάπα. Σου κάνει μια ερώτηση ο Γιώργος. Ξανακάτω για τον Παναθηναϊκό. Τώρα καθαρά μιλάμε με κοινή λογική. Ούτε σα κρύβονται τίποτα. Παναθηναϊκός Τζέσεκα. Εσύ δηλαδή δεν ήσουν με την Τζέσεκα. Καλή ερώτηση. Γούσταρε μέσα στην Αθήνα να κατεβαίνουν οι άλλοι και να πρασινίζουν την πόλη. Καλή ερώτηση. Δεν σου γυρίζανε τα μυαλά. Με τη Τζέσεκα είμαι, με τη Τζέσεκα είμαι. Μπράβο σου, άρα και εμείς ήμασταν με τη Ρεάλ. Γιατί εσύ ντρεπόσουν δηλαδή. Όπως και στα Final Four του Άρη που έπαιζε ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ήμασταν με τους άλλους. Να απαντήσει. Εγώ τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ έχω την παλότητα. Με σένα στο μπάσκετ δεν έχω την παλότητα. Ναι, φίλε, σαν σύλλογο όμως είσαι Ολυμπιακός. Το ξαναεξηγώ εμένα προσωπικά σαν Γιώργο. Μ' ανάγκασες φέτος, εσύ ακούτε, με ανάγκασες να ασχοληθώ με τον Βέλε. Αγωνιστική αντιπαλότητα δεν έχουμε μεταξύ μας, το ξέρουμε και εμείς αυτό. Οπαδική αντιπαλότητα. Είσαι πιο μεγάλη ομάδα αγωνιστικά. Βέβαια. Αλλά οπαδική αντιπαλότητα έχουμε. Φυσικά. Και εγώ γουστάρω που έχασε σήμερα. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Το βόλι πέφτει το ήξερε, σαν άθλημα. Το βόλι πέφτει το ήξερε. Για τον βόλι. Εγώ φέτος, συγγνώμη λίγο Τζόρνταν, ο μόνος λόγος εγώ προσωπικά που ασχολήθηκα με το βόλι είναι που έπεσα τελικό μαζί σου. Ρε, αν φίλε... έπεσα τελικό με το Φίνικα Σύρου. Ούτε χίλια άτομα δεν έχει. Όπου σε βρήκα φέτος, σε έδωσε σκαμπίλια φέτος, ρε φίλε. Πού ρε φίλε, σε ποιο εκτός στο μπάσκετ δηλαδή, στα υπόλοιπα όλα φάπες έφαγες. Φάπες έφαγα. Στο βόλεϊ δεν έφαγες φάπες. Στο ποδόσφαιρο δεν έφαγες. Πήρες πρώτη φορά τίτλος ιστορίας. Ρε φίλε, κάδους πέταγες μέσα. Κάδους πέταγες μέσα στο Ρέντι να πούμε. Ρε τριάρα πρωταθλήματα έχω στο βόλεϊ, μιλάω για βόλεϊ. Ρε δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, άλλο σου λέω. Για φέτος. Όπου σε βρήκα φέτος, φάπες σου δώσα αλλού. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ μόνο με κέρδισε. Στο μπάσκετ όχι. Στο μπάσκετ είδες και με τα δεύτερα και με κέρδισες. Για να τα ακούσεις. Στο πόλο παίζει τροφάκια. Ρε φίλε, άκου να δεις. Επειδή ο σύλλογος είναι. Πρόσεξε. Ο σύλλογος είναι ένας, αλλά τα τμήματα είναι πολλά. Είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, ξέρω εγώ το ποδόσφαιρο. Τμήματα. Όταν χειρουργείς το υπόλοιπο ποδόσφαιρο, το υπόλοιπο αθλητικό ας πούμε της χώρας. Μισήσε μετά από όλο τον κόσμο. Ναι, δεν μπορώ να σε συμπαθήσω εγώ τώρα δηλαδή στο μπάσκετ. Ναι. Πώς θα γίνει. Μισήσε. Στο πόλο παίζει με τραφάκια. Μόνο αυτό παίζουν. Πώς? Στο πόλο παίζει με τραφάκια. Δεν ακούω τι λέει. Στο πόλο δεν ξέρουμε καν κολύμπι, ρε φίλε. Το πω εγώ.
Τι συγκρίνεις, εσύ αυτή τη στιγμή στο Βόλο πρατσάκια για να μην πληγούμε, έχεις τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί η μεγαλύτερη δυναστεία στο Πόλο φυσικά, για όποιον ξέρει Πόλο, είναι ο Εθνικός, έτσι, εννοείται αυτό. Με 40 στη σειρά έχει πάρει ο Εθνικός. Δεν μου λες. Διηγώντας ανακλέζει το Εθνικό, διηγώντας ανακλέζει. Ναι, αλλά είναι η μεγαλύτερη ομάδα, πώς θα το κάνουμε. Δεν μου λες τώρα, αν πέσει η Βέρεια, πρέπει να πέσεις και εσύ. Τι? Αν πέσει η Βέρεια, εσύ δεν πρέπει να πέσεις. Ερώτηση. Κάνε τώρα σοβαρά, μιλάς. Α, είδες λοιπόν, πώς θα σε κουστάρω εγώ μετά, ρε μαγκα. Τι να πέσεις, ρε φίλε, αν πέσει θα πέσει η κυβέρνηση. Ναι, άμα πάρε μάγκα. Και μετά να ντρέπομαι εγώ που δεν σε γουστάρω. Καλά σου λέει, ρε φίλε, τι να πάω που λες. Έχω δυναμική, ρε φίλε. Έχεις δυναμική, ποια δυναμική έχεις, ρε φίλε. Δεν λέει ψέματα. Ποια δυναμική έχεις εσύ, για πες μετά. Έχεις 6 εκατομμύρια γράφεις όλη την Ελλάδα, ρε φίλε. Τι έχεις? Πόσο έχεις? 6 εκατομμύρια. Όχι, 32 είστε. Εγώ βλέπω το Καρασκάκι με τουντούκα κάνετε κερκίδα εκεί. Βρε, ας το Καρασκάκι, πώς είμαστε. Βρε, πού είναι ο κόσμος. Βρε, πού είναι ο κόσμος, με γυναικόπαιδα το γεμίσατε στη Φιέστα, ρε. Έλα, μιλάς και εσύ με την κόμμα. Εγώ να μιλάω, γόρε. Σε 6 ώρες έκανα sold out πέρσι με σένα, βρε. Μιλάς και εσύ με την κόμμα με τα iPhone. Βρε, έξι ώρες έκανα sold out, ρε. Για τις κόμμενες σου λέει και τα iPhone. Γιατί αυτός τι έχει δηλαδή. Έχει πάρει και 30 σερί, έγινε, δεν κατάλαβα. 30 σερί τίτλους θα το παίρνει και δεν γεμίζει το γήπεδο. Εγώ που δεν παίρνω καθόλου. Σας κοροϊδεύει κάτω και το τρώτε να πει. Σοβαρά μιλάς τώρα. Εγώ να μιλάω σοβαρά. Ρε φίλε, απάντησες μόνος σου γιατί υποστηρίζαμε τη Ρεάλ. 4 εκατομμύρια λεκανοπέδιο, 4,5 εκατομμύρια Καρασκάκι δεν μπορεί να γεμίσετε, ρε. Δηλαδή πώς είχαμε βρει για σένα στην Ελλάδα, πώς είμαστε, πώς είμαστε. Το Καρασκάκι δεν γεμίζει, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μιλήσω με σένα, με τον φίλο που. Α, πήρα με τον άλλο να συνοηθείς γιατί με μένα δεν μπορείς. Πες μου. Πώς είμαστε σε όλη την Ελλάδα, πώς πιστεύεις είμαστε σε όλη την Ελλάδα. 2 εκατομμύρια για πλάκα. Οι περισσότεροι είστε, δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πιστεύω, όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, είστε 3,5 εκατομμύρια. 3,5 λες. Ναι. 3-3,5 εκατομμύρια. Και μετά μέσα από ποιοι είναι. Η Παναθηναϊκή. Και μετά είναι οι Αεξίδες. Και μετά είναι, και μετά είναι και η Πιερική, μετά είναι η Πανεγιάλη. Πώς θα το αλλά κάνουν. Βλέπω κόσμο δεν πάει στο γήπεδο. Πώς θα το κάνουν. Το θέμα δεν είναι πώς είναι στην Ελλάδα. Άρα σε κόσμο είστε τέταρτος. Όγδοο είμαστε εμείς. Τέταρτοι είμαστε. Κατά την άποψή μου, ναι, είμαστε τέταρτοι. Αν πάρουμε μερικούς τίτλους ακόμα. Θα πάρει τρίτη. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος σε κόσμο μέσα στην Ελλάδα, ακού να μαθαίνεις κι εσύ. Μικρέ. Οπα. Λοιπόν, ναι. Και μέσα στην Αττική που είσαι εσύ εκεί, έχει πάνω από 300.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Το λέω, το ξέρεις. Μισό έτσι. Στη Μακεδονία πώς γράφει. Στη Μακεδονία είναι το 70%, το 65%. Στη Μακεδονία είμαι πρώτος. Μην την ψάνεις, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Είναι ασπρόμαυρα τα πάντα. Από τον ποινιό και πάνω είναι ασπρόμαυρα. Από τον ποινιό και πάνω είναι όλα ασπρόμαυρα. Α, το ποινιό, ναι. Δηλαδή λάθη είναι προκτήδες δηλαδή. Βέβαια, τι αφιβάλλεις. Η λάθη είναι προκτήδες. Από τον ποινιό και πάνω ρε φίλε, είσαι και ο γεωγράφητος, πώς το λένε να πω. Γεωγράφητος. Από πού είσαι εσύ, για πες μας. Από πού είμαι. Ναι. Μοσχάτο. Ωραία. Μοσχάτο είναι. Πάνε εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη γέφυρα από κάτω, για να δεις ότι μιλάς με άνθρωπο. Να βρεις εκεί στις βιοτεχνίες τι ομάδα είναι, ρώτα τα παιδιά. Ρε φίλε, η Θεσσαλονίκη έχει πολλούς γάμους, τώρα απλώς άνθρωπο το κρύβουν. Στη Θεσσαλονίκη λέω, στην οδό Θεσσαλονίκη, στο ηλεκτρικό εκεί, παράλληλα. Ναι. Άμπραβο, ναι, παράλληλα της Πειραιώς, να μαθαίνεις. Στου Ρέντι 7 χρόνια ήμουνα, άιντε. Τι να μου πεις ρε τότε. Άιντε, αγόρι, πάει. Σταμάτε και εσύ. Δεν μου λες, εκεί στο Μοσχάτο νομίζω λίγα βρίστε, έτσι. Βέβαια, τι είναι. Το 90% ναι. Και από ό,τι ξέρω είστε και αντιπανιόνιοι φουλ. Αντιπανιόνιοι. Γιατί. Μου το έχει πει ένας φίλος Πανιόνιος. Γιατί. Ότι η μεγαλύτερη αντιπανιόνι είναι λέει Γαύρη. Παρόλο λοιπόν, που του έριξε ο Παναθηναϊκός. Ο Πανιόνιος. Με το σπανέα του έριξε ο Παναθηναϊκός. Άκου. Ο Πανιόνιος γαυροδιοικείται. Τον κάνατε σωματείο δικό σας και τον ελέγχετε και τον Πανιόνιο. Ο κόσμος όμως διαφωνεί λοιπόν, κάθετα. Τον κρατάτε και από κάτω σφιχτά, να μην μπορεί να κουνηθεί. Υπάρχει έγγραφο από την ΕΠΟ να πούμε για αφαιρέσεις βαθμών από τον Πανιόνιο να μην πάρει άδεια και τον κρατάτε έτσι σφιχτά. Και τον βάζετε και τραγουδάει. Ρε Τζόρταν, τι να μου πεις τη ζωή σου, μια νύχα τη δική μου. Βάλατε το Ζαμάνι εκεί πέρα, βάλατε τον Δάρα, βάλατε τα πάντα, διοικοκρατείτε. Σταμάτα ρε, να πάμε για. Μια νύχα τη δική μου, ολόκληρη δική σου φίλε. Πάντως, μπράβο φίλε, έδωσες πνοή στην εκπομπή. Τέλος, σε πνοή στην εκπομπή ο φίλος. Μπράβο. Να παίρνεις και άλλες φορές. Τελείως, φτάνει. Ωραίος, χωρίς να βρίσει, με αντιπαράθεση ο παδί. Τι χρειάζεται να μας βρίσει. Αλλά από το Μοσχάτο έξω δεν βγήκε, αλλά έχει 7 εκατομμύρια οπαδούς. Και δίπλα είναι του Καρασκάκη και δεν πάει στον Καρασκάκη. Εντάξει, εγώ λέω σαν οπαδός που είπε την άποψή του. Ωραίος ήταν. Έτσι να παίρνουν τηλέφωνο. Την άλλη εβδομάδα εδώ είμαστε πάλι.
Ελπίζω να αγεωγράφητος τελείως. Πώς το πες. Δεν πήγε λοιπόν από το Μοσχάτο, δεν βγήκε έξω, έχει 7 εκατομμύρια λαό. Το Καρισκιάκι είναι άδειο. Το Μοσχάτο με το Καρισκιάκι είναι 700 μέτρα, ένα χιλιόμετρο δεν είναι. Σταμάτα. Σε πω εγώ, άμα δεν είναι. Ξέρω, ρε. Στην Καλυθέα έχουμε σπίτι. Από εκεί είναι ο Παστελάς μου, Γκούμας. Κάτω από τη γέφυρα. Τι να με πούν τώρα αυτοί για Μοσχάτα και για Δαραβία. Στο Μιλισσό, πού. Στο Μοσχάτο, κάτω στην αερογέφυρα σου. Ναι. Είναι δίπλα η λαχαναγορά του Ρέτη. Είναι η Πειραιώς στη μέση, μπράβο. Η παράλληλος είναι η Θεσσαλονίκης, ναι. Και το ηλεκτρικό. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα που είσαι. Εντάξει. Λοιπόν, σε πληροφορώ μέσα στο Μοσχάτο υπάρχει καφετέρια που μαζεύονται τουλάχιστον 20 παουξάκια εκεί πέρα. Έχω δει παιχνίδι του Πάουκ εκεί. 20. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. 20.